Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, εξελίξαμε σήμερα το ραντεβού μας σε δύο εβδομάδες οι οποίες είναι σημαντικές για την Ελλάδα, για την Ευρώπη, μια και οι γαλλικές εκλογές αφορούν και τον κόσμο, μια και συνδυάζεται και με την κρίση στην Ουκρανία, τον πόλεμο, την επίθεση των Ρώσων έναντι των Ουκρανών και όλα αυτά είναι βέβαια συνάρτηση των γεγονότων αυτών και θα έχουμε πολλά ερωτήματα, πολλά θέματα. Πλέξαμε ανθρώπους βέβαια να μιλήσουμε και για την ενέργεια. Γι' αυτό καλησπέριζω εξ αριστερών τον Χρήστο Ντογάκη, ο οποίος είναι αντιπεριφερειάρχης ενέργειας και περιβάλλοντος, για να δούμε τι σημαίνει για την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Καλησπέρα σας. Τον Μενάνδρο Μαρινάκη, τον πρώην δήμαρχο, ο οποίος έχει ζήσει και στο Στρασβούργο και στο Παρίσι, οπότε είναι στην γαλλική ιδιοσυγκρασία για να μας δώσει και το εκεί κλίμα. Τι λένε οι φίλοι του, τι λένε οι άνθρωποι εκεί που συνεργάστηκε. Καλησπέριζουμε τον κύριο Μαρινάκη. Yes, καλησπέρα. Και οι καλεσμένοι σήμερα που έχουμε είναι όλοι του γαλλικού κλίματος και αντιλαμβάνεστε ότι για να μιλάει κάποιος για τη Γαλλία πρέπει να έχει, κύριε Μαρινάκη, βιώματα, διότι όλοι αντιλαμβανόμαστε τις ιδιομορφίες αυτής της κοινωνίας. Και εγώ το αντιλαμβάνομαι και από τη συμπεριφορά τους και από τα αποτελέσματα και από τα επιμέρους στοιχεία που βλέπω γιατί ιδιόμορφη κοινωνία μιλάμε. Εντάξει, σημαίνει πάντα, κάθε κράτος έχει τις ιδιαιτερότητές του. Η Γαλλία, μια υπερδύναμη, μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας από τα 5, έχει μια ιδιαίτερη βαρύτητα για την πορεία της Ευρώπης και για την παγκόσμιες παραμέτρους. Θα μας δοθεί ευκαιρία να δούμε αυτές τις λεπτομέρειες και τις μια πρώτη ανάγνωση ήθελα. Ήταν μια νίκη του λαϊκισμού, δηλαδή το ότι η Μακρόν σάρωσε. Η Λεπέν. Ο Μελανσόν σάρωσε. Δηλαδή και οι δύο, και η πρώτη παρουσία βέβαια του Ζεμούρ, και αυτή γιατί κάποια στιγμή ο Ζεμούρ ήταν 17-18% αυτός, 15% η Λεπέν. Την είχε περάσει για τις μονάδες. Μετά βέβαια υποχώρησε. Κύριε Χατζημανουήλ, εδώ και πολύ καιρό και με κάποιες γραπτές παρεμβάσεις και στους κύκλους που συνομιλώ, 2-3 χρόνια είναι που το λέω ότι ενώ ζούμε στην περίοδο που καταπίπτουν τα δεδομένα και οι βεβαιότητες όλων των ιδεολογικών αποχρώσεων, όλων των ισμών, νεοφιλελευθερισμών, φιλελευθερισμών, σοσιαλισμών, κομμουνισμών, ένας ισμός είναι που θεριεύει, που συνεχώς κυριαρχεί και που νομίζω τα επόμενα χρόνια θα είναι ο μεγάλος αντίπαλος της πραγματικότητας. Είναι ο λαϊκισμός. Ο μεγάλος εχθρός μας πρέπει από τώρα να το αποδεχθούμε και όλες οι πολιτικές δυνάμεις να δώσουν αγώνα στο πώς θα μπορέσουν να ξεπεράσουν το λαϊκισμό που έχει πολλές πλευρές, δεν είναι χαρακτηριστικό κανενός συγκεκριμένου κόμματος ή κάποιας κομματικής ή πολιτικής κατεύθυνσης. Είναι όμως πανίσχυρο. Υπάρχει λαϊκισμός δεξιός, υπάρχει λαϊκισμός αριστερός. Συνήθως ο λαϊκισμός όμως είναι χαρακτηριστικό των άκρων. Γι' αυτό επιμένω ισορροπία, μετριοπάθεια, ταπεινότητα και θέσεις οι οποίες να συγκλίνουν προς το κέντρο. Το κέντρο του μέτρου, παν μέτρων άριστον, το κέντρο της μετριοπάθειας, το κέντρο που απεχθάνεται τα άκρα. Επαναλαμβάνω, τα άκρα όσο και αν φαίνεται ότι απέχουν όταν τα βλέπουμε σε μία ευθεία, αν τα δούμε σε ένα κύκλο, τα άκρα από τη μία πλευρά φαίνεται ότι απέχουν πολύ μεταξύ τους, αλλά στην ουσία είναι πλάτη με πλάτη και είναι δίπλα. Μάλιστα. Μια πρώτη ανάγνωση και από τον Χρήστο Κακή θα ήθελα, γιατί σωστά έκανε ο πρώην Δήμαρχος Ανάδρος ο Μαρινάκης και μίλησε για αυτό το τέρας του λαϊκισμού, το οποίο όσα χρόνια τελικά και αν πέρασαν, παραμένει επίκαιρο και παραμένει ο λαϊκισμός και πανίσχυρος, δηλαδή σε όλους τις εκφάσεις. Ο Μελανσόν τι τους είπε και μάλιστα γοήτευσε τους νέους 18 με 30 τόσο, σάρωσε σε αυτή την κατηγορία, τι θέλετε, δώστε τα όλα τους είπε. Κάτω θα ρίξω, θα χαμηλώσω το όριο των συντάξεων, μισθούς κτλ. Τσοβόλα δώσ' τα όλα, κύριε Γάκη, είπε. Κοιτάξτε, είναι φαινόμενο το οποίο πάντοτε ανθίσει περιόδους κρίσης ο λαϊκισμός.
Βλέπουμε ότι στη Γαλλία το διάστημα που κυβερνάει ο Μακρόν υπήρχαν προβλήματα και πριν από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Υπήρχαν τα κίτρινα γυλαίκα, οι έντονες διαδηλώσεις τότε και οι διαμαρτυρίες, γιατί ουσιαστικά το εισόδημα των Γάλλων μειωνόταν από την αύξηση της φορολογίας και από την ακρίβεια. Ο πόλεμος στην Ουκρανία και η ενεργειακή κρίση ουσιαστικά επέτειναν τα οικονομικά προβλήματα των κατοίκων. Οπότε, βασική αιτία πιστεύω που οδηγείται ο κόσμος στα άκρα είναι η έλλειψη εισοδήματος. Η οικονομία είναι βασικός παράγοντας που καθορίζει την πολιτική. Όταν ο μέσος άνθρωπος και ο πολίτης δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις ανάγκες και στην καθημερινότητά του, νομίζω ότι ουσιαστικά πλέον πάβει να τον ενδιαφέρει και η πολιτική και η ομαλότητα που υπάρχει. Το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να μπορέσει να βιοποριστεί ο ίδιος και να μπορέσει να θρέψει την οικογένειά του. Οπότε γι' αυτό και βλέπουμε ότι πάντοτε σε περίοδο αναταραχών, οικονομικής κρίσης, τότε είναι που θεργεύουν τα άκρα, που εξαιτίας του λαϊκισμού ο κόσμος πιστεύει ό,τι του υποσχεθούν άνθρωποι ορισμένων κομμάτων, με αποτέλεσμα να επιτείνεται περισσότερο ουσιαστικά μετά η περίοδος της ανομαλίας. Νομίζω αυτό ζούμε και σήμερα στις γαλλικές εκλογές, όπου δυστυχώς βλέπουμε ότι όντως υπάρχουν ακραίες φωνές που έγιναν πιστευτές από τον κόσμο και λάβαν μεγάλα ποσοστά στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών τουλάχιστον. Πάμε στη γραμμή στον δημοσκόπο. Εκλογές χωρίς τους δημοσκόπους δεν γίνονται άλλωστε. Καλησπέριζω τον κύριο Βασιλιάδη. Είπα και στο ξεκίνημα ότι έχετε και ιδιαίτερες αναφορές στο γαλλόφωνο κομμάτι της Ελβετίας που ήσασταν και αντιλαμβάνεστε και αυτές τις ιδιομορφίες των γαλλικών αυτών εκλογών. Δεν τον ακούμε τον κύριο Βασιλιάδη, Δημήτρη, γιατί... Καλησπέρα κύριε Χατζημανουήλ, σας ακούω, μια χαρά, όλα καλά. Ναι, την πρώτη ανάγνωση για τις εκλογές, κύριε Βασιλιάδη. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα σαφές προβάδισμα του Μακρόν έναντι της Λεπέν. Λέγεται ότι οι δεξαμενές της Λεπέν είναι μεγαλύτερες από αυτές του Μακρόν. Δεν συμμερίζομαι αυτή την άποψη. Νομίζω ότι η διαφορά στο δεύτερο γύρο μεταξύ Μακρόν και Λεπέν θα είναι ξεκάθαρα υπέρ του Μακρόν, δηλαδή θα στοιχημάτιζα ότι η διαφορά θα είναι περίπου 60-40, δηλαδή 60% υπέρ του κυρίου Μακρόν και 40% υπέρ της κυρίας Λεπέν. Θα ανοίξει δηλαδή η ψαλίδα από αυτό το μικρό που βλέπουμε, το 52,5-47,5, που είναι τροποντινά στα όρια του λάθους. Κοιτάξτε, έχουμε δει πολλές φορές αναμετρήσεις όπου η κυρία Λεπέν ή και ο πατέρας στο παρελθόν έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με την δεξιά ή με την κεντροδεξιά ή με το κέντρο στη Γαλλία. Οι δημοσκόποι παίζουν ένα πολύ συγκεκριμένο ρόλο και σε αυτές τις εκλογές. Τι θέλουν να μας πούνε? Θέλουν να πούν το εξής, ότι κοιτάξτε, η διαφορά μεταξύ Μακρόν και Λεπέν είναι μικρή, άρα λοιπόν ψηφίστε Μακρόν για να μην έρθει η άκρα δεξιά. Το θεωρώ ένα μικρό παιχνίδι, το οποίο παίζεται από τη μεριά των δημοσκόπων και είναι πάρα πολύ πιθανό να παίζεται απλά για να συσπυρώσει στο δεύτερο γύρο τους ψηφοφόρους όχι μόνο του Μακρόν, υπέρ του Μακρόν, αλλά και τους ψηφοφόρους των άλλων κομμάτων. Όπως του Μελάνσου, για παράδειγμα, τις Πεκρές επίσης, υπέρ του κυρίου Μακρόν. Είναι ακροδεξιά η Λεπέν, γιατί βλέπω προσπαθεί να κάνει καλό μακιγιάζ. Έχει τρελαθεί να μακιγιάρει τα πάντα. Το μακιγιάζ φτάνει ή φεύγει τελικά, φυσάει άνεμος και φεύγει? Κοιτάξτε, δεν είναι ακροδεξιά με την ιδεολογικοπολιτική έννοια, αν θέλετε. Του πατέρα της δηλαδή. Μια... Γιατί ο πατέρας της είπε δεν γίνανε κρεματόρια. Δεν υπήρχαν οι Ναζί, δεν σκότωσαν τους Εβραίους. Ο πατέρας μας είπε τρελά πράγματα. Έχει αποστασιοποιηθεί από τον πατέρα της βεβαίως. Αλλά παρόλα αυτά παραμένει να έχει μια ακραία θέση, η οποία νομίζω έχει ένα πλαφόν. Δηλαδή δεν μπορεί να ξεπεράσει το 30% του γαλλικού λαού. Άρα λοιπόν, αν έρθει απέναντι με το Μακρόν αυτή τη στιγμή, δεν λέω, κοιτάξτε, η αποχή της πρώτης Κυριακής δεν θα είναι η ίδια με αυτή την Κυριακή, τη δεύτερη Κυριακή, η οποία θα γίνει στις 24 Απριλίου. Δηλαδή, νομίζω θα είναι διαφορετική. Υπάρχουν κεντρώοι ψηφοφόροι που δεν πήγανε την πρώτη Κυριακή, γιατί θεώρησαν ότι όποιο και να είναι το αποτέλεσμα δεν τους πολύ ενδιαφέρει. Τη δεύτερη Κυριακή όμως, για να μην βγει η Λεπέν, θα πάνε να ψηφίσουν ο Μακρόν. Πέρα δηλαδή από το πώς θα συμπεριφερθούν αυτοί που στο δεύτερο γύρο δεν θα είναι, δεν θα είναι ο πρώτος της επιλογής τους, ο Μελανσόν, η Πεκρές, η Νταλγού, η οποία είναι των σοσιαλιστών και όλοι αυτοί. Όλοι αυτοί θα ψηφίσουν Μακρόν τη δεύτερη Κυριακή, σύν αυτούς που την πρώτη Κυριακή δεν πήγαν να ψηφίσουν καθόλου,
και είναι κυρίως και τρώει ψηφοφόροι. Δεν νομίζω λοιπόν ότι θα έχουν να κάνουν μια οριακή αναμέτρηση μεταξύ Μακρόν και Λεπέν. Η διαφορά μεταξύ Μακρόν και Λεπέν θα είναι μεγάλη και θα είναι πάνω από 55%, αν όχι 60% για τον Μακρόν και 40% για την... Μου λέτε 7 η ώρα, τα exit poll μου λέτε ότι θα έχουν ξεκαθαρίσει την κατάσταση και δεν θα μας δώσουν περιθώρια δηλαδή 7 η ώρα. Μα ήδη την 9. Πρώτη Κυριακή δεν περίμεναν οι Γάλλοι τα τελικά αποτελέσματα. Η πολιτική συζήτηση άρχισε ήδη με τα exit poll. Δεν είχε, δηλαδή τα exit poll με τα αποτελέσματα είχαν διαφορά δεκαδικού. Ναι. Αν εξαιρέσετε το Μελανσόν, ο οποίος είχε μια υπεκτίμηση, τα ποσοστά του Μακρόν και της Λεπέν ήταν στο δεκαδικό περίπου διαφορά. Δυνατοί οι συνάδελφοι εκεί, έτσι. Εξαιρετική δουλειά, κύριε Χατζημανούλη. Οι συνάδελφοί σας έκαναν. Ναι, αυτό θα έλεγα. Ήταν πολύ δυνατοί. Δεν νομίζω ότι κάποιος μπορεί να αμφισβητήσει. Νομίζω ότι πρέπει να έρθουν στην Ελλάδα να μας κάνουν σεμινάρια. Τι άλλο να σας πω. Πάνω να πω και κάτι, βέβαια και ο κύριος Χατζημανούλη. Ναι. Επειδή μιλάμε για. Παρακαλώ. Αν γίνεται. Ό,τι θέλετε να ρωτήσετε. Να κάνω μια παρέμβαση ή ένα ερώτημα. Ή ένα ερώτημα όπως θέλετε. Το είναι μια παρέμβαση σχετικά με τις δημοσκοπήσεις. Μακάρι αυτά που λέει ο κύριος Βασιλιάδης να τα δούμε στις 24, έτσι. Το λέω ξεκάθαρα. Και για την Ελλάδα και για τη Γαλλία και για την Ευρώπη η άποψή μου είναι ότι η εκλογή Λεπέν θα είναι μια καταστροφή. Αλλά μεταφέρω μια άποψη ενός φίλου που δουλεύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δουλεύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κλασικός δεξιός. Εντάξει, ψήφισε Ρεϊμόν Μπαρ, ψήφισε και Σιράκ, ψήφισε και Σαρκοζή, όλους αυτούς εδώ. Στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Λέει στο τι κλασικός του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Ναι, γκολικός. Γκολικός. Τι μου λέει. Σε όλες τις δημοσκοπήσεις ψήφισα ή Πεκρές, έλεγα ή Πεκρές ή Μακρόν. Και τώρα αν με ρωτήσουν, λέω Μακρόν γιατί ντρέπομαι να πω ότι θα ψηφίσω τελικά την Λεπέν. Και φοβάμαι μήπως σαν και αυτόν, δηλαδή, δεν λέω επίθετο, λέω το μικρό, πάνω γιατί είναι πολύ στην Γαλλία, σαν τον Φραντσουά, ότι... μήπως είναι αρκετοί, ακόμα και ψηφοφόροι του Μελανσόν, οι οποίοι ντρέπονται και να πούν στην ομίγυρή τους ότι θα ψηφίσουν Λεπέν και πάνε... Πάνω σε εγώ Γάλλος αξιωματικούς που ρώτησα, μου είπαν πρώτη Κυριακή Πεκρές, δεύτερη Κυριακή δεν θέλουμε το Μανού με τίποτα. Λεπέν, σκληρά. Δηλαδή το στράτευμα θέλει, δεν θέλει μάλλον να το πω σωστά, δεν θέλει το Μανού, τον Μακρόν. Φοβάμαι δηλαδή μόνον αυτή την ψυχρή και απογοητευμένη και καλυπτόμενη καχύποπτη ψήφο. Το γεγονός, κύριε Βασιλιάδη, ότι ο Μελανσόν αυτή τη φορά χτυπιόταν και φώναζε αυτό το πράγμα, εξέφραζε στην ουσία το φόβο του ότι αυτά που λέει δεν τον ακολουθούν. Εγώ αυτό κατάλαβα. Κοιτάξτε, ο Μελανσόν στην ομιλία του ήταν ξεκάθαρος. Πάζιν βότ. Ναι, χτυπιόταν όμως. Χτυπιόταν. Δεν υπάρχει ούτε μία ψήφος, ούτε μία ψήφο για την κυρία Λεπέν. Δεν είπε στον κύριο Μακρόν, ναι, ούτε μία ψήφο για την κυρία Λεπέν. Αυτό σημαίνει το εξής. Ότι όσοι πάνε να ψηφίσουν, ψηφίσει πρώτη Κυριακή Μελανσόν, θα είναι η μισή από ό,τι πήγαν την πρώτη Κυριακή. Δηλαδή το 50% από αυτό το 21-22% που πήρε πάνε να ψηφίσουν την δεύτερη Κυριακή. Και από αυτούς το 50% θα ψηφίσει σίγουρα Μακρόν και όχι Λεπέν. Η γραμμή Μελανσόν ήταν ξεκάθαρη. Όχι Λεπέν. Άρα λοιπόν δεν νομίζω ότι το κλειδί είναι στο Μελανσόν και στους ψηφοφόρους του. Το κλειδί είναι στην αποχή της πρώτης Κυριακής. Οι Γάλλοι ψηφοφόροι που απήχαν την πρώτη Κυριακή είναι κυρίως κρυφοί ψηφοφόροι του Μακρόν. Μάλιστα. Οι οποίοι τη δεύτερη Κυριακή θα κινητοποιηθούν για να μην βγει η Λεπέν. Το έχουμε δει και στο παρελθόν, σας θυμίζω εσείς κύριε Χατζημανουλή, ξέρετε καλά ιστορία, όταν είχαν βρεθεί απέναντι ο Ζακ Σιράκ με τον Μαρί Λεπέν, πατέρα της, τον Ζα Μαρί Λεπέν, τον πατέρα της Μαρί Λεπέν. Τότε τι γίνεται. Τότε λοιπόν πήγανε ακόμα και οι σοσιαλιστές, οι σκληροπυρηνικοί σοσιαλιστές Γάλλοι, να ψηφίσουν υπέρ του Σιράκ, του γκολιστή Σιράκ, του κεντροδεξιού ή του συντηρητικού Σιράκ, για να μην βγει ο Ζα Μαρί Λεπέν. Το ίδιο θα συμβεί και την επόμενη, μεθεπόμενη Κυριακή. Να είμαστε ήσυχοι. Να είμαστε πρόνοιμοι και καθησυχασμένοι
ότι ο Μακρόν θα είναι σίγουρα ο πρεζιντάν της Εκέμ Ρεπουμπλίκ, της πέμπτης δημοκρατίας της Γαλλίας, και θα είναι με διαφορά. Δεν θα είναι μια οριακή νίκη του Μακρόν επί της Λεπέν. Θα είναι μια ξεκάθαρη νίκη του Μακρόν επί της Λεπέν. Μάλιστα. Μείνετε ένα λεπτάκι στη γραμμή, μήπως υπάρχει ερώτημα και από τον κύριο Παπαθανασίου, που τον οποίο τον βάζουμε στην παρέα μας. Αν δεν έχει ερώτημα, θα σας αποδεσμεύσω. Καλησπέριζω. Πάμε στο Ίδρυμα Θεοχαράκη, στο Γενικό Διευθυντή του Ιδρύματος Θεοχαράκη, τον κύριο Φώτη Παπαθανασίου. Καλησπέρα. Σήμερα επιλέγουμε ανθρώπους που έχουν ζήσει στη Γαλλία, που έχουν ιδιαίτερες εμπειρίες με το. Με την γαλλική κουλτούρα, την οτροπία, και εσείς άλλωστε με τον Τζακ Λακ συμπορευτήκατε χρόνια στο Παρίσι. Και συνεχείς δεσμούς, θα λέγαμε. Μέχρι σήμερα, φυσικά. Οι δικές μας επιλογές και σκέψεις σε σχέση με τις εθνικές επιλογές έχουν απολύτως δικαιωθεί μετά και από το σύμφωνο συνεργασίας, το οποίο μόνο η Γαλλία από κάθε άλλη χώρα υπέγραψε. Έχει σημασία. Ο Τζακ Λακ παραμένει στο Μονταράπ, έτσι δεν είναι? Βεβαίως, παραμένει πρόεδρος του Ινστιτούτου, είναι του Αραβικού κόσμου. Όχι, δεν έχω να ρωτήσω, γιατί λίγο πολύ συμφωνώ με όσα είπε ο προλαλήσας. Οπότε να τον αποδεσμεύσω τον κύριο. Λοιπόν, κύριε Βασιλιάδη, δεν έχουμε ερώτημα από τον κύριο Παπαθανασίου. Ένα πράγμα, κύριε Χατζημανούλη, θέλω να πω. Είναι εντυπωσιακά χαμηλό το 2% του Σοσιαλιστικού Κόμματος, το οποίο έχει δώσει ένα Φρανσουά Μιτερά, ένα Μισελ Ροκάρ, ένα Λωρά Φαπιούς. Όλες αυτές οι δημοσιογραφίες να εκφράζονται μέσα από 2% του Σοσιαλιστικού Κόμματος, πραγματικά είναι θλιβερό. Εγώ προσωπικά δεν ανήκω σε αυτό το χώρο, αλλά ιστορικά, αν δείτε το σοσιαλισμό στη Γαλλία με αυτό το 2% της Αργό, πραγματικά είναι κάτι το πολύ θλιβερό. Κύριε Βασιλιάδη, πάντως και η Πεκρές είπε: «Κύριε, πτωχεύσαμε», με θύμισε το Χαρίλα ο Τρικούπη. Δυστυχώς πτωχεύσαμε. Ναι. Διότι έμεινε εκτός χρηματοδότησης κρατικής και το κόμμα μένει ξεκρέμαστο, το ρεπουμπλικανικό. Σκεφτείτε ότι ο κύριος Μακρόν δεν έχει κόμμα, έτσι. Δεν έχει κόμμα. Το κόμμα είναι ένα πολύ βασικό συνδετικός κρίκος με το γίγνε στα γενικότερα τις εκλογές. Έτσι. Εντάξει, έχει ένα κόμμα πλέον, αυτό είναι το Ρεπουμπλικανικό. Αποκόμμα, είναι τέλος πάντων. Έχει αποκτήσει μια δομή. Ήτανε μαζί με τον Παϊρού, ο οποίος είχε ένα κεντρό φιλελεύθερο περίπου κόμμα. Πάντα ο Παϊρού είναι προσωπικότητα ο Μακρόν. Είναι μια προσωπικότητα ο Μακρόν, ο οποίος είναι πάνω από κόμματα. Και νομίζω ότι είναι μια σχολή πλέον, την οποία πρέπει να μελετήσουμε ενδεχομένως, έτσι. Είναι μια σχολή. Αυτό. Εντάξει, και θα τα δω και θα τα πούμε με τον κύριο Παπαθανασίου στη συνέχεια. Και το ότι πέφτει ένα ολόκληρο σύστημα. Και αυτό είναι θέμα για κουβέντα, διότι η Γαλλία δεν είναι τυχαίο κράτος, έτσι. Δεν μιλάμε για ένα τυχαίο κράτος. Εγώ ευχαριστώ θερμά τον κύριο. Όχι μόνο δεν είναι τυχαίο, και στη σημερινή κρίση είναι και ένα κράτος ρυθμιστής, έτσι. Ναι. Ρυθμιστής στον κόσμο, όχι στην. Στο παγκοσμίως, ναι. Η Γαλλία είναι και μια πυρηνική δύναμη. Μην ξεχνάμε ότι εμείς, Γαλλία, Ελλάς-Γαλλία συμμαχία, για μας τους Έλληνες έχει μια πολύ ιδιαίτερη βαρύτητα. Πέρα από τους εξοπλισμούς και τα. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες δίνουν μεγάλο βάρος στη Γαλλία, έτσι. Ναι. Εκτός στην Αγγλία, ο δεύτερος άξονας, αν και τώρα τα έφτιαξαν και με τη Γερμανία, οι άξονες τους, αυτοί είναι οι μεγάλοι. Γαλλία, Αγγλία, Γερμανία, αυτοί είναι στην Ευρώπη. Κοιτάξτε, η Λεπέν έχει προβλήματα προγραμματικά. Δηλαδή το πρόγραμμα της Λεπέν, αντί να πείσει το μέσο Γάλλο ότι θα του λύσει τα προβλήματα. Και όσον αφορά τα εξοδοτικά και τα εργασιακά. Αυτά τα έλυσε ο Μελασσόν, κύριε Βασιλιάδη. Ο Μελασσόν, άκουσα εγώ τις ομιλίες του, τα έλυσε όλα. Έπαθα σοκ. Δεν υπήρχε πρόβλημα στη Γαλλία που είχε ένα καπέλο, τραβούσε το καπέλο ο Μελασσόν και μοίραζε δώρα. Μπράβο το Μελασσόν. Έπεισε. Ναι, αλλά κύριε Χατζημανούλη, είναι τρίτος και καταδεδρομένος όμως. 18-35 του πήρε όλους. Η πιτσιρικαρία είπε Μελασσόν. Μπράβο. Σε 5 χρόνια να δούμε αν θα μπορέσει να το κάνει. Ο ΣΥΡΙΖΑ του 15. Εμείς είμαστε εδώ, κύριε Βασιλιάδη, διότι αυτές όλες τις ημέρες παρακολουθούμε στενά. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτήν την ανάλυση. Κύριε Παπαθανασίου, σας προβληματίζει αυτό που ξεκίνησε την κουβέντα και έκανε ο κύριος Μαρινάκης, δεν ξέρω αν τον ακούσατε, μία ανάλυση και ο κύριος Ζγάκης εδώ. Μιλήσαμε για τον ισμό και ανέφερε περί του λαϊκισμού. Και τη δύναμη την οποία τελικά στη δημοκρατία, εκεί που αναπνέει καθαρό αέρα στη Γαλλία, είδαμε ισχυρή Λεπέν, ισχυρό Μελανσόν, Ζεμούρ, ο οποίος είναι, ένιωθε η Λεπέν, ένιωθε αριστερή μπροστά του.
είναι θέμα. Είναι 50 και κάτι αυτό που περιέγραψα. Όχι, δεν είναι 50 και κάτι, είναι γύρω στους 42-43. Αλλά δεν είναι λίγο βεβαίως, έτσι. Αλλά αυτό θα έλεγα πρέπει να το δούμε με πολύ σχετικότητα. Διότι δεν σημαίνει ότι όποιοι ψηφίζουν σε μία ή και σε δύο εκλογές κάποιον συμμερίζονται το σύνολο των ιδεών του και μάλιστα... 24 και 21 μας κάνει 45 και 7,52. Ποιο είναι το 21? 21 πήρε ο Μελανσόν. Ο Μελανσόν πήρε 21. Α, βάζετε και το Μελανσόν. Μα είπα μίλησα για λαϊκισμό. Επειδή είπατε για άκρα δεξιά και λέω, ναι. Δεν εκκόσετε το ξεκίνημα της εκπομπής. Είπαμε ότι ο λαϊκισμός δεν έχει ιδεολογικό πρόσημο. Μπορεί να είσαι δεξιός και να είσαι λαϊκιστής, αριστερός και να είσαι λαϊκιστής. Ναι. Δεν μπαίνει με πρόσημο αυτό ιδεολογικό. Νομίζω ότι σε αυτά τα... Είναι ένα μεγάλο ζήτημα των τελευταίων 10-15 χρόνων, θα λέγαμε, ή και 20, πώς ορισμένα κόμματα αναδεικνύονται προσπαθώντας να εκφράσουν όμως πραγματικά δεδομένα. Γιατί αυτό είναι το θέμα μας. Το θέμα μας δεν είναι να εξορκίσουμε το φόβητρο, το σκιάχτρο, ή να πανικοβαλόμεθα και να λέμε πω ότι θα συμβεί αν, διότι όντως, όπως είπε ο κ. Βασιλιάδης, εγώ δεν βλέπω κανένα κίνδυνο στην εκλογή Μακρόν. Θεωρώ ότι θα κερδίσει και θα κερδίσει και με διαφορά. Όχι τεράστια. Ο κύριος Βασιλιάδης μιλάει με νούμερα. Είναι δημοσκόπος, ασχολείται καθαρά με τη στατιστική και όχι με την πολιτική. Όχι. Μπορώ να σας πω και εγώ λίγο πολύ με νούμερα. Δηλαδή, εκεί το βλέπω γύρω στο 54-46, μπορεί και 55-45. Πάντως θα είναι καθαρή η διαφορά. Το ζήτημα όμως δεν είναι τόσο η νίκη του Μακρόν, κατά τη γνώμη μου, είναι εξασφαλισμένη, γιατί τα ρεφλέξ της γαλλικής κοινωνίας είναι οπωσδήποτε αντιλεπενικά και θα εκφραστούν. Με το Μελανσόν, βέβαια, αν είχε κερδίσει ο Μελανσόν τη δεύτερη θέση, τα πράγματα θα ήταν πιο δύσκολα για πολλούς και διαφόρους λόγους, τους οποίους δεν αξίζει να αναλύσουμε, γιατί το σενάριο είναι υποθετικό πλέον. Αυτό που αξίζει όμως να δούμε, νομίζω, είναι ότι πώς εκφράστηκε ο γαλλικός λαός, ακριβώς τα ποσοστά που περιγράψατε, δείχνουν, και βέβαια η ελλιπής νομιμοποίηση του Προέδρου, ο οποίος θα εκλεγεί στο τέλος έχοντας πάρει την πρώτη επιλογή, αποτελώντας την πρώτη επιλογή λιγότερο από του 1/4 του πληθυσμού, διότι αυτή είναι η πραγματικότητα. Και άμα βάλουμε και την αποχή, κύριε Παπαθανασίου... Μα την έβαλα. Αντιβάλλατε. Στο λιγότερο, ναι, γι' αυτό είπα λιγότερο. Μάλιστα, σωστά. Σωστά. Περίπου, ναι, είναι κάτι παραπάνω. Υπάρχει ένα θέμα εκεί. Γιατί αμέσως μετά, έτσι έγινε και τις προηγούμενες εκλογές, και αμέσως μετά ξέσπασε η αμφισβήτηση. Τα κίτρινα γυλαίκα, οι διαμαρτυρίες, η αδυναμία του Μακρόν να εφαρμόσει το πρόγραμμά του, αυτά πριν σκάσει η πανδημία. Από τη στιγμή που έσκασε η πανδημία, τα πράγματα άλλαξαν για όλες τις κυβερνήσεις, όπως τα ξέρουμε, και είναι ένα άλλο μεγάλο ζήτημα χωριστό. Η πραγματικότητα όμως λέει ότι τα πρώτα χρόνια πριν την πανδημία δεν μπόρεσε ο Μακρόν να κάνει καμία τις μεταρρυθμίσεις τις οποίες είχε υποσχεθεί. Ούτε το συνταξιοδοτικό να διορθώσει, ούτε άλλα πράγματα. Είναι πραγματικά ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια ευρύτατη μόρφωση, ο οποίος είναι φιλέλληνας, ο οποίος έχει και μια σύζυγο που είναι πολύ φιλελληνίδα. Εμείς τον αγαπάμε όλοι, είναι ένας άνθρωπος δημοκρατικός, αναμφίβολα, ο οποίος πληρεί και τις προδιαγραφές έτσι του Προέδρου της Γαλλίας, διότι έχει και αυτό το κύρος, ας πούμε, και αυτή την προσωπικότητα που χρειάζεται. Από εκεί και πέρα όμως δεν κατάφερε, είναι αλήθεια, να εμπνεύσει τους Γάλλους όπως θα ελπίζαμε, και αυτό πρέπει να το δει κανένας. Έχει ευθύνες για αυτό το τέρας ακροδεξιάς ο Μακρόν, πιστεύετε? Έχει ευθύνες ο ίδιος? Κοιτάξτε, εγώ δεν βλέπω, να σας πω τη μαύρη αλήθεια, κανένα τέρας ακροδεξιάς, υπό την έννοια ότι είναι συγκυριακές οι ψήφοι αυτές. Δεν υπάρχει, δηλαδή, αν δείτε γιατί ψηφίζουν, αν συζητήσετε μεγάλους που ψηφίζουν, δεν έχουν συγκροτημένη ιδεολογία ακροδεξιά. Αντιδρούν σε συγκεκριμένα φαινόμενα της καθημερινότητας κυρίως, τα οποία τους ανησυχούν και τα οποία είναι λογικό να ανησυχούν. Οι ακροδεξοί, πιστεύετε, στη Γαλλία πώς είναι συνειδητά, κύριε Παπαθανασίου? Άνθρωποι οι οποίοι όπως εμείς έχουν ανοιχτούς ορίζοντες, ας πούμε, βλέπουν αυτά τα προβλήματα και δεν παθαίνουν τον πανικό που παθαίνουν άλλοι που έχουν πιο κλειστούς ορίζοντες, όπως και να το κάνουν, ή που δεν έχουν το απαραίτητο ιστορικό βάθος στη σκέψη τους, ή δεν αντιμετωπίζουν πολύ δύσκολα την καθημερινότητα, πώς θα τη βγάλουν. Ο άνθρωπος, είναι λογικό, αυτά πρέπει να ληφθούν υπόψη.
Ξέρετε, και δεν υπάρχει λόγος αν μου επιτρέπετε, να το ερώτημά μου. Το ερώτημά μου, επειδή έχετε ασχοληθεί και έχετε προβληματιστεί για πολλά ζητήματα ιστορικά στη Γαλλία. Δηλαδή, την ώρα που ο Χίτλερ του έκανε επίθεση στο Υπουργικό Συμβούλιο με επικεφαλή στον Μπετέν, σχεδόν όλοι είπανε να περάσουν εδώ, να τα βρούμε, να δεν έχουμε κτλ. Και μόνο στην ουσία ο Ντεγκόλ, που ήταν ένας νεόκοπος υφυπουργός που από συνταγματάρχης έγινε ταξιάρχος, έφερε κάποιες αντιδράσεις και είδαμε την συνέχεια με την κυβέρνηση του Βυσσή. Θέλω να πω, από εκεί μείνανε, να το πω στα γονίδια, ναι. Μια παλιά ορολογία να βάλω. Ναι, όχι, είναι πολύ, είναι αντίθετα, είναι πολύ ζωντανά τα στοιχεία αυτά που λέτε και είναι μια ματιά στην Ευρώπη διαφορετική. Βεβαίως το έχουν μετανιώσει, αλλά παρόλα αυτά ο Ζεμούρ, όπως είπατε, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος θέλησε να επαναφέρει τη λογική του Μπετέν, ότι ήταν ένας μεγάλος στρατάρχης, ο οποίος κέρδισε τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτό δεν το αφισβήτησε τον Ντεγκόλ, γι' αυτό και δεν τον κρέμασε. Βεβαίως. Δεν τον κρέμασε. Βεβαίως. Και ότι παρόλα αυτά πρέπει να δούμε εκείνη την εποχή, έκανε ό,τι νόμιζε ότι μπορούσε να περισσώσει τη Γαλλία προκειμένου μετά. Τα μετά είναι που δεν είναι καλά. Στα 88 του τώρα και ο Πετέν τότε, 87 πόσο ήταν. Λοιπόν, πάντως δεν είναι τώρα να γυρίσουμε στα παλιά φαντάσματα. Έχουν σημασία, γι' αυτό σας τα ρώτησα. Έχουν την αξία. Αλλά το θέμα είναι να δούμε την πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα είναι ότι αυτοί οι άλλοι άνθρωποι δεν γίνανε ξαφνικά ακροδεξιοί με την έννοια που έχουμε στη συνείδησή μας αυτό τον όρο, δηλαδή φασίστες δηλαδή άνθρωποι αυτοί. Πάντως αυτά που είπε ο κύριος Μαρινάκης για τους σεισμούς, διότι... και ξέρετε, ισμός είναι ο κομμουνισμός, είναι ο σοσιαλισμός, ο υπαρκτός σοσιαλισμός, ισμός είναι ο φασισμός, είναι ο ναζισμός, όλα είναι ισμός. Ναι, ναι. Ο έθνικος σοσιαλισμός. Η Λεπέν, πήρε δύο δάνεια κρατικά από κρατικές τράπεζες ρωσικές, που όπως ξέρετε τι σημαίνει για να πάρεις δύο δάνεια από κρατικές τράπεζες, από έναν που είναι σήμερα εγγόνι του Χίτλερ, τον Πούτιν. Συγγνώμη, εγώ ειλικρινά σας απορώ, για να είμαι ειλικρινής, που εκπλήττονται ορισμένοι ότι η Ρωσία είχε κάποια επιρροή στα πολιτικά πράγματα της Ευρώπης. Γιατί δεν είχαμε και εδώ τέτοια φαινόμενα? Μην αρχίσουμε να τα λέμε. Έχει παπαγάλους που βγαίνουν στα κανάλια και φωνάζουν για τον Πούτιν. Εδώ έχει ανθρώπους οι οποίοι με συνεχεία, όπως λέτε, παρουσία στα κανάλια, επιζητούσαν την συνεργασία. Δεν την είχαν πάρει. Την πήρανε μετά ίσως, δεν ξέρω τι κάνανε. Αλλά θέλω να πω, ξέραμε ότι παίζεται ένα τέτοιο παιχνίδι. Πηγαίναν και ερχόντουσαν άνθρωποι και όχι από αυτούς οι οποίοι πήγαν στα κανάλια, από αυτούς οι οποίοι κυβέρνησαν κιόλας. Λοιπόν, τώρα... Εδώ πολλά θα μπορούσε να συζητήσει κανένας. Θυμόμαστε τις επισκέψεις, τις υποκλήσεις κτλ. Και το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι η Ρωσία τότε αρνήθηκε από ένα είδος κομφορμισμού προς την Ευρωπαϊκή. Εμείς στεναχωρήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση αρνήθηκε να δανείσει την Ελλάδα για να πάει στην Δραχμή. Λοιπόν, αλλά αφήνω αυτά. Περισσότερο ήταν η αντίδραση της Μέρκελ, η οποία δεν ήθελε σε εκείνη τη φάση. Τον Πούτιν δεν τον άφησε. Αυτή ήταν δεύτερη φάση. Η πρώτη ήταν μια αντίδραση, γνωρίζοντας ότι δεν πατάω εκεί που κάνει κουμάντο ο άλλος, για να μην πατήσει εκεί που θέλω να κάνω κουμάντο εγώ. Αν θυμάστε, ήταν τα πρόσφατα, τα γεγονότα του 2014. Γι' αυτό αναφέρομαι. Ακριβώς. Ναι, σωστά. Που πήγε ο Λαφαζάνης, έτσι. Και για την Κύπρο ισχύει το ίδιο, που ο Αναστασιάδη ζήτησε δάνειο και του πάνω όχι. Μα σε όλη την Ευρώπη. Σε όλη την Ευρώπη προσπάθησε να ασκήσει επιρροή. Οπότε η δανειοδότηση της Λεπέν ήταν φυσική. Γιατί όμως πήγε να δανειστεί η Λεπέν εκεί? Διότι δεν της δίναν δάνειο οι γαλλικές τράπεζες. Θέλω να πω ότι κανένας. Έχει και θέματα διαφθοράς η κυρία Λεπέν με την Ευρωβουλή και με τις δαπάνες οι οποίες γίναν με τους συνεργάτες της στο Ευρωκοινοβούλιο. Και οικογενειακά, διότι υπάρχει ιστορικό από πίσω και στον πατέρα. Λοιπόν, αυτά είναι βέβαια έτσι, πολύ, έτσι, θα έλεγα, γαλλικιστικά, εσωτερικά γαλλικά θέματα. Εγώ ήθελα να μείνω στην γενική διαπίστωση. Η γενική διαπίστωση είναι ότι οι μισοί Γάλλοι δεν τρελάθηκαν ξαφνικά. Ούτε φασίστες έγιναν, ούτε ξενοφοβική, ούτε όλα αυτά. Νομίζω ότι πρέπει, και αυτό είναι στο θέμα της ευθύνης όχι μόνο του Μακρόν, αλλά κάθε δημοκρατικού ηγέτη ο οποίος θέλει να φέρει περισσότερη, αν θέλετε, να παγιώσει τη δημοκρατία στη χώρα, να τη διασφαλίσει και τη δημοκρατία και το ευρωπαϊκό κεκτημένο, που και αυτό έχει τα προβλήματά του, που δεν οφείλονται στους λαούς, νομίζω. Οφείλονται σε μια νομεκλατούρα η οποία έχει αποκοπεί από τους λαούς και τα έχουμε ζήσει αυτά. Νομίζω ότι δηλαδή τα σημεία τα οποία εκμεταλλεύεται ο
λαϊκισμός που περιγράψατε πριν, δεν είναι όμως φρούτα, είναι πραγματικά. Και εκεί είναι το πρόβλημά μας. Δηλαδή, ή θα τα αντιμετωπίσει, εκεί οφείλεται η απόλυτη κατάρρευση των παραδοσιακών κομμάτων και του Σοσιαλιστικού Κόμματος, το οποίο βέβαια έχει και την ατυχέστατη έμπνευση να βάλει μια πάρα πολύ αντιπαθή στους Γάλλους και ιδίως στους Παριζιάνους υποψήφια. Νιδαλγκό. Όχι την. Νιδαλγκό, λέτε, ναι, σωστά. Την Σοσιαλίστρια. Αλλά την. Τη Σοσιαλίστρια, ναι. Αλλά από την. Και η οποία έχει και μεγάλα θέματα τελευταία στο Δήμο. Και βέβαια και η Πεκρές, δυστυχώς, καλή φίλη, αλλά δεν μπορούσε να. Πάντως οι Γάλλοι είναι ιδιόρυθμοι σε κάποια θέματα. Δηλαδή, είπατε πριν ότι έχουν τις ιδιομορφίες τους για τα οικογενειακά και τα οικονομικά. Είδαμε ότι ο Φιγιόν ήταν ένα βήμα πριν γίνει πρόεδρος και τον εξαφάνισε το σκάνδαλο της γυναίκας του. Ο Φιγιόν είχε ακουμπήσει το Μέγαρο των Ηλυσιών δημοσκοπικά. Ναι, βεβαίως. Σωστά τα λέτε. Το σκάνδαλο, κοιτάξτε, τώρα θα μπούμε σε μεγάλη συζήτηση. Το θέμα Φιγιόν είναι σοβαρό. Ο Φιγιόν είναι επίσης πολύ ρωσόφιλος και φιλοπουτινικός, έτσι. Ήταν και άλλα θέματα, δηλαδή. Μάλιστα. Και ξέρετε ότι οι επιθέσεις δεν αφορούσαν μόνο το σκάνδαλο. Νομίζω είναι κατανοητό αυτό που λέτε. Είναι κατανοητό. Ναι. Λοιπόν, αυτό που πρέπει πάντως να καταλάβουμε, αυτό που θέσατε το ερώτημα, αν ο Μακρόν έχει ευθύνη. Ναι, θεωρώ ότι έχει ευθύνη ο Μακρόν. Και ο κάθε πολιτικός των αντιλήψεων, των δημοκρατικών αντιλήψεων, εν θέλετε των κεντρών αντιλήψεων του Μακρόν, πρέπει να φροντίζει να ανταποκρίνεται και στις πραγματικές καθημερινές ανάγκες του λαού και να μην βλέπει μόνο τη μακροπολιτική συστηματικά. Ασχολήθηκε πάρα πολύ με τον πόλεμο τελευταία και μάλιστα θα έλεγα ότι δεν του βγήκαν κιόλας. Δεν του βγήκαν. Είναι έτσι. Προγενέστερο το ζήτημα. Ναι, δεν του βγήκαν γιατί δεν τον άφησε ο Πούτιν να του βγουν, αλλά δεν γιατί ήθελε να τον υπονομεύσει ώστε να κερδίσει η αντίπαλός του. Δεν ήθελα να του δώσω το δώρο να είναι αυτός. Πάντως, αν μου επιτρέπετε, γιατί είπαμε πριν για τον Φιγιόν. Το επεφύλασε ναι. Το δώρο για το συνεταιράκι. Κύριε Παπαθανασίου, πριν από 1,5 περίπου ή 2 μήνες, γιατί ο δημοσκόπος έφυγε τώρα από την γραμμή, θα το ρωτούσα στον κύριο Βασιλιάδη, η Γαλλία έχει ένα περίεργο ασανσέρ. Η είσοδος στην αρχή της Πεκρές έφερε ένα ανακάτεμα στην τράπουλα, πέρασε στη δεύτερη θέση εντυπωσιακά. Και σε μία δημοσκόπηση 51-49 επικρατούσε του Μακρόν. Και από εκεί ξεκινάει μία ελεύθερη πτώση της Πεκρές, η οποία δεν είχε τέλος. Βέβαια, από ό,τι διαβάζω από τον γαλλικό τύπο, θα τα πείτε εσείς καλύτερα, την υπονόμευσαν όλοι οι Ρεπουμπλικάνοι με πρωταγωνιστή τον Σαρκοζή κτλ. Δεν θέλαν δηλαδή προφανώς την Πεκρές, έτσι. Πρωτίστως ο Σαρκοζή την υπονόμευσε, αυτό είναι γεγονός. Ανοιχτά. Όπως επίσης απεδείχθη ότι δεν είχε χάρισμα στην ομιλία και κυρίως τι ήταν το λάθος της Πεκρές. Η Πεκρές πήγε να υποκαταστήσει όσο μπορούσε, πήρε τα επιχειρήματα της Λεπέ. Μάλιστα. Από τη στιγμή που κάποιος λοιπόν γίνεται υποκατάστατο, ο κόσμος θα πάει στο original και σου λέει ναι. Και ειδικά μια φράση της εκεί που μίλησε περί αναθεωρητισμού και τα λοιπά, ναι, προκάλεσε ένα σοκ στην κοινωνία. Αυτή μπορεί και να μας κοροϊδεύει. Αφού λέει τα αντίθετα από ό,τι έλεγε μέχρι χθες, πιθανόν να μας κοροϊδεύει, διότι ξέρετε στη Γαλλία υπάρχει το περίφημο ρητό ότι οι υποσχέσεις δεν δεσμεύουν παρά μόνο αυτούς που τις λαμβάνουν, όχι αυτούς που τις δίνουν. Σωστό. Λοιπόν, έχουν καταλάβει οι άνθρωποι ότι. Εντάξει, τα παλιά πολιτικά κόμματα, κακά τα ψέματα, απεδείχθησαν επί σειρά δεκαετιών ότι υπήσχοντο πράγματα τα οποία τις υποσχέσεις δεν εκπλήρωναν. Όταν αυτό γίνεται συστηματικό και επί δεκαετίες, είναι λογικό ο κόσμος να χάσει την εμπιστοσύνη του και θα αναζητήσει, δυστυχώς θα τσιμπήσει από τις υποσχέσεις των λαϊκιστών που σου λέει αυτούς δεν τους δοκιμάσαμε. Μάλιστα. Και στην Ελλάδα με το δεν τους δοκιμάσαμε κινηθήκαμε τα τελευταία χρόνια. Εγώ έχω ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Παπαθανασίου. Δεν ξέρω αν θα ρωτήσει κάτι ο κύριος Γάκης ή ο κύριος Μαρινάκης. Το τελευταίο ερώτημα, γιατί είμαι υποχρεωμένος να το ρωτήσω. Επειδή αναλύσατε όλες τις πτυχές, αναλύσατε για τον Μακρόν, είπατε αυτά για τη Λεπέν, μιλήσατε για το πλαίσιο των ελληνογαλλικών σχέσεων που δημιουργήθηκαν με τον σημερινό πρόεδρο, τον κύριο Μακρόν. Οφείλω όμως και να σας ρωτήσω, σε αυτήν την περίπτωση, δεν ξέρω, 1, 2, 3, 5% που θα βγει η Λεπέν, τι σημαίνει για τη χώρα μας, για την Ελλάδα και για την Ευρώπη βέβαια. Πρέπει να το βάλω, είμαι υποχρεωμένος να το ρωτήσω. Να σας πω, ευχαρίστως. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει ούτε 0,01%.
Αυτή είναι η γνώμη μου. Μάλιστα. Αλλά να πάμε έστω και στο υποθετικό σενάριο. Για την Ελλάδα άμεσα η Λεπέν δεν θα αμφισβητούσε την ελληνογαλλική συμμαχία. Είναι πιο αντιτουρκική η στάση της και δεν μιλάω γενικά αντιμουσουλμανική, είναι και αντιτουρκική. Έχει πολλές φορές υπερβεί και τον Μακρόν σε δηλώσεις εναντίον του Ερντογάν και εναντίον της στάσεως της Τουρκίας, της αναθεωρητικής στάσεως της Τουρκίας, και έχει μιλήσει υπέρ της Ελλάδας. Άρα δεν νομίζω ότι άμεσα σε εμάς θα άλλαζε κάτι. Μάλιστα. Όμως που θα άλλαζε είναι οι ισορροπίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι οποίες εμέσως θα μας χτυπούσαν. Διότι αν η Ευρώπη αδυνατήσει από την χωριστική πλέον πολιτική που θα μπορούσε να ασκήσει η Λεπέν, η αδύνατη Ευρώπη δεν ωφελεί την Ελλάδα. Εμείς χρειαζόμαστε μια ισχυρή Ευρώπη να αντιτάξουμε έναντι της Τουρκίας, γιατί κακά τα ψέματα, βεβαίως η Ευρώπη δεν πρόκειται να στείλει Λουξεμβούργιους αλεξιδοτιστές, όπως λέμε. Οι Γάλλοι μπορεί να στείλουν όμως Γάλλους αλεξιδοτιστές, αλλά δεν μας φτάνει μόνο μία ελληνογαλλική συμμαχία για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημά μας. Και στο κάτω-κάτω, πέραν το αν μας φτάνει και πέραν το αν το δούμε μόνο αμυντικά, η οικοδόμηση της Ευρώπης είναι πολύ σημαντική για την ειρήνη στον κόσμο και για την ύπαρξη του πολιτισμού μας. Διότι αν η Ευρώπη δεν είναι ισχυρή, δεν θα συνεχίσει να υπάρχει ο ευρωπαϊκός πολιτισμός, ο οποίος είναι ελληνικός πολιτισμός. Έτσι, σωστά. Εάν λοιπόν το δούμε ιδιωτελώς και με μία πνευματικότητα, γιατί και αυτή χρειάζεται στη ζωή, δεν μπορεί να δεκαρολογούμε μόνο. Χρειάζεται να το δούμε και έτσι. Δηλαδή, χρειαζόμαστε μια ισχυρή Ευρώπη, την οποία όμως χρειαζόμαστε πολιτιστικά ευρωπαϊκή. Και αυτό είναι το βασικό πρόβλημα της Ευρώπης, στο οποίο πάτησε πολύ και η Λεπέν και κυρίως ο Ερικ Ζεμούρ. Τηλεμαχία, γιατί δεν έγινε, κύριε Παπαθανασίου? Δεν ήθελε να κάνει τηλεμαχία ο Μακρόν. Ναι, ήταν η άποψη ότι δεν θέλει. Στην προηγούμενη εκπομπή που είχαμε μαζί, που είχαμε κάνει σύνδεση από Αθήνα, μας είχατε πει μάλιστα ότι είναι το μόνο κράτος που κάνει τηλεμαχία μόνο για τον πολιτισμό. Ναι, είναι γεγονός. Αλλά αυτή τη φορά δεν κάνει. Την είχε συντρίψει την Λεπέν στην προηγούμενη τηλεμαχία. Ναι, δηλαδή, ατζέντα έχει μόνο για τον πολιτισμό? Κανένα άλλο θέμα μια τηλεμαχία όταν γίνεται? Όχι, όχι. Για τα πάντα έχει. Για τα πάντα. Για όλα. Ίσα-ίσα. Θα είχε για την καθημερινότητα, θα είχε για μάλιστα την Ευρώπη. Τώρα θα γίνει. Από ό,τι ξέρω, την Μεγάλη Τετάρτη θα γίνει. Ναι, υπάρχει μια συζήτηση. Νομίζω ότι η Λεπέν αυτή τη φορά θα ήθελε να την αποφύγει, γιατί έχει πέσει στην ιστορία με τον Πούτιν και αυτό θα την κλάψει καθοριστικά. Αλλά νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς, όπως σας είπα, οι πιθανότητες είναι μηδενικές. Μάλιστα. Δεν βγαίνουν τα νούμερα. Δηλαδή, δεν βγαίνουν τα νούμερα. Μαθηματικά δεν βγαίνουν. Θα πρέπει να απόσχουν οι μισοί Γάλλοι. Και οι μισοί αυτοί που θα απόσχουν να είναι όλοι οπαδοί του Μακρόν. Λίγο δύσκολο. Λίγο δύσκολο αυτό. Λίγο δύσκολο. Λοιπόν, δεν βγαίνει. Εμείς να ευχαριστήσουμε τον κύριο Παπαθανασίου θερμά για αυτή την παρέμβαση, την ανάλυση που μας κάνατε. Ο Μανουλάκης θα νικήσει. Ο Μανού θα νικήσει. Και ελπίζουμε ότι θα συνεχίσει την. Όχι, είναι βέβαιο ότι θα συνεχίσει την πολιτική φιλίας με την Ελλάδα. Και σπάζει και τα νούμερα. Έτσι, δεύτερη θητεία, οι Γάλλοι έχουν να δουν 20 χρόνια. Να είναι πολύ πιο αποτελεσματική η επιρροή του στην Ευρώπη. Αυτό μας ενδιαφέρει. Για να τελειώνει η Λεπέν, πιστεύετε, την Κυριακή, την άλλη Κυριακή? Το δήλωσε, ότι θα είναι την τελευταία φορά. Ναι. Θα βγουν όμως άλλα αστέρια, βλέπω. Ο Ζεμούρ θα πάρει θέση μάχης. Ο Ζεμούρ, τώρα θα έχουμε τις εκλογές τις βουλευτικές. Το καλοκαίρι, λέτε, ναι, οι οποίες... Ναι, ναι, οι οποίες θα δώσουν οπωσδήποτε παρουσία και πρέπει να δώσουν. Ως δημοκρατικοί πολίτες πρέπει να θέλουμε να εκφράζονται όλες οι απόψεις του λαού. Δεν μπορεί δηλαδή να δίνει 25%. Τώρα βέβαια, κύριε Παπαθανασίου, δεν μπορεί να καταλάβουν οι πολίτες. Έχει ιδιομορφία το γαλλικό σύστημα, δηλαδή στο πώς λειτουργεί η προεδρική δημοκρατία. Ακριβώς. Έχει κάποιες ιδιομορφίες που δεν σχετίζονται με τη χώρα μας, αλλά πολλές. Δεν επί της παρούσης να το αναλύσουμε. Θέλει μια εκπομπή. Θέλει μια εκπομπή για το πολιτιακό να κάνουμε. Ναι, ευχαρίστω να κάνουμε μια εκπομπή για το πολιτιακό. Σας περιμένουμε στην Καβάλα όμως, κύριε Παπαθανασίου. Έχετε δείτε χρόνια. Με πολύ χαρά. Έχετε να έρθει από το αρχαίο θέατρο στις παραστάσεις που είχατε. Μας φάγανε και οι πανδημίες. Όχι, όχι, είχα έρθει και λίγο μετά. Αλλά είχα μια συγκεκριμένη αποστολή. Είχα έρθει με τον Γάλλο πρέσβη για μια συνάντηση εκεί. Και έτσι ήταν λίγο σύντομη η παρουσία μου. Δεν προλάβαμε να τα πούμε. Ευχαριστούμε θερμά. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε εγώ καλά. Σας παρακολουθώ. Η ποιότητα της δουλειάς που κάνετε είναι πανελληνίου αριστεία. Δεν είναι μόνο
τοπική αριστεία. Να είστε καλά, κύριε Διευθυντά. Για μακάρι να ήταν και άλλη αριστεία. Χαιρετισμού στο Ίδρυμα Θοχαράκη, σε όλου του συνεργάτε σα. Ευχαριστούμε θερμά και στην οικογένεια. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Παθανασίου, ο οποίο, κύριε Γάκη, κύριε Μαρινάκη, μεγάλη διαδρομή στη Γαλλία, στο Παρίσι, έτσι. Είναι κάποιες λεπτομέρειες οι οποίες όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι πρέπει, κύριε Γάκη, να τα έχεις περπατήσει. Για να μπορείς να τα αντιληφθείς. Τώρα θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για τον πολιτισμό, ώρες που είπε, για το γιο του Πικάσο και τα λοιπά. Έχουμε κάνει τις κουβέντες με τον κύριο Παθανασίου. Θα τα δούμε όμως εμείς και μετά, γιατί από τον κύριο Γάκη θα ζητήσω αναλύσεις και περί των ενεργειακών, γιατί θα συνδεθώ σε λίγο με τον Ναύαρχο, τον κύριο Βασίλη Πολίτη, ο οποίος επίσης ήταν χρόνια στη βάση εκεί. Και θα δούμε και μάλιστα έχω και φωτογραφία την ώρα που είναι ο μοναδικός Έλληνας αξιωματικός που πήρε το παράσημο. Διαφημίσεις για να κάνω σύνδεση αμέσως κοντά σας με τον Ναύαρχο κύριο Πολίτη, τον κύριο Μαρινάκη, τον κύριο Βασίλη. Φίλοι Παγκέρα και κύριοι, στο δεύτερο μέρος εκπομπής με τον κύριο Χριστογάκη, τον κύριο Μέναδρο Μαρινάκη, ακούσαμε και τον Φώτη Παπαθανασίου με τον Δημήτρη Βασιλιάδη, οι οποίοι έκαναν τις πρώτες αναλύσεις, τις πρώτες, αν θέλετε, προβλέψεις, οι οποίες δείχνουν ότι ο δεύτερος γύρος δεν θα είναι θρίλερ. Πάμε σε έναν άνθρωπο ακόμη, τον Ναύαρχο, ο οποίος ήταν στη Γαλλία. Θα δούμε και τις φωτογραφίες, θα μας πει, γιατί ήταν από αυτούς που πήρε, να εδώ βλέπουμε το. Τη φωτογραφία, την υψηλότερη διάκριση που πήρε Έλληνας αξιωματικός. Βλέπουμε εδώ τον Ναύαρχο, τον οποίο τον καλησπερίζουμε, κύριε Ναύαρχε. Για πείτε μας, εδώ βλέπω μια εξαιρετική φωτογραφία με το βραβείο σας. Το 2006. 16 Ιανουαρίου του 2006. 16 Ιανουαρίου του 2006. Ήταν τότε που είχε ζητήσει η Γαλλία, ήταν να μπει στο στρατηγικό σκέλος του ΝΑΤΟ, δεν ήταν ακόμη. Και έγινε μεγάλη σύνοδο τη Νίκαια τότε. Είχαν ζητήσει δύο αξιωματικού, έναν από την Αγγλία και έναν από την Ελλάδα, για να προσπαθήσει να του βοηθήσει στο θέμα των χειριδίων και τη ενσωμάτωση πλέον στο στρατηγικό σκέλος. Έγινε μεγάλη σύνοδο τότε που είχε έρθει ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας, ο κ. Πύλιος Πιλιοτόπουλος στη Νίκαια, και έγινε η ένταξή τη στο στρατηγικό σκέλος τη Γαλλία πλέον, εκτός από το πολιτικό, έγινε μπει για το στρατηγικό σκέλος στο ΝΑΤΟ. Μάλιστα. Για πείτε μας και εσείς την πρώτη σας δική σας ανάγνωση. Και... Δεν άκουσα την αρχή την εκπομπή. Στο τέλος άκουσα. Εγώ θα πω ότι άκουσα κάποιος συνομιλητής σας που είπε ότι θα είναι μεγάλη διαφορά μεταξύ Λεπέν και Μακρόν. Και κάποια σχόλια που κάνετε εσείς για όσον αφορά τις ένοπλες δυνάμεις. Να πάρουμε λίγο από την αρχή, να πούμε ότι η Γαλλία είναι μια μεγάλη χώρα. Είναι μια χώρα που έχει 66 εκατομμύρια πληθυσμό. Είναι η δεύτερη χώρα, δηλαδή τη Γερμανία, σε πληθυσμό με στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι η πέμπτη οικονομία στον κόσμο, η δεύτερη οικονομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η πρώτη στρατό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά την αποχώρηση της Αγγλίας, η Γαλλία αυτή τη στιγμή είναι ο μεγαλύτερος στρατός που έρχεται μέσα από τις 30 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Γάλλοι θα πρέπει να πούμε ότι έχουν σωματώσει μέσα στη σκέψη τους ότι πρώτα η πατρίδα και μετά το κόμμα. Έχουν πάντα μέσα στη σκέψη τους ότι πρώτα πρέπει να σκεφτούμε στη σκέψη, στην καρδιά και στις πράξεις μας στην Γαλλία και μετά όλα τα άλλα. Στις εκλογές της προηγούμενης Κυριακής πρέπει η διαφορά ήταν περίπου στα ίδια ποσοστά που ήταν λίγο μεγαλύτερα από αυτά τα ποσοστά που ήταν στις προεκλογικές εκλογές του 2017. Θα πρέπει να πούμε ότι ο Μακρόν θεωρείται από τους Γάλλους ότι είναι ένας καλός πολιτικός, είναι ένας πολιτικός δίκαιος, λογικός ομορή. Ο παδός όμως της παγκοσμιοποίησης και βέβαια ο μέσος Γάλλος, ο οποίος δεν θέλει, και ο πιο φτωχός Γάλλος, δεν θέλει κανείς να του στερεί την ελευθερία βούλησης, έχει χρεώσει στο Μακρόν πρώτον ότι η Γαλλία ήταν η πρώτη χώρα όταν έβαλε τους περιορισμούς για το COVID και κάτι που δεν μπορεί να το συγχωρέσει ο Γάλλος πολίτης. Η Γαλλία ήταν η πρώτη που αύξησε τις τιμές της βενζίνης. Η Γαλλία ήταν που αύξησε τους φόρους, το tax taxation, το δικό μας έμφυα. Η Γαλλία ήταν αυτή που ζήτησε να αυξηθούν το όριο, το συνταξιδοτικό όριο που θα πάει στα 68-69, που έκανε μετά λίγο πίσω ο Μακρόν. Και βέβαια ότι ο Μακρόν στα πρώτα έτη, από τα 5 έτη που ήταν πρόεδρος, ότι τα 2 πρώτα έτη έδειχνε ότι ήταν λίγο άρρωγκαν, λίγο υπερόπτης έναντι του μέσου Γάλλου, που ο μέσος Γάλλος θέλει να είναι πιο προσιτός ο πρόεδρος τους προς τους πολίτες. Θα πρέπει να πούμε, νομίζω το είπατε εσείς, κύριε Χατζημανόλη, ότι ο Μελανσό
έκανε μια πολύ μεγάλη προεκλογική καμπάνια από τα βόρεια της Γαλλίας, από την Βρέστη μέχρι νότια της Γαλλίας, Νίκαια, Τουλώνα, Μασαλία, προσπαθώντας να προσελκύσει όσο περισσότερο κόσμο μπορούσε. Θα πρέπει να πούμε ότι ήταν μεγάλο το ποσοστό, ήταν το 26,2% ήταν μεγάλο το ποσοστό της αποχής και αυτό το ποσοστό πρέπει να πούμε ότι ήταν πολλοί από τους νέους, οι οποίοι δεν πήγαν να ψηφίσουν, θα πάνε να ψηφίσουν στο δεύτερο γύρο των εκλογών. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι ο Γάλλος ύστερα από αυτές τις... θα ψηφίσει με αντιδραστική ψήφο, δηλαδή πρέπει να πούμε ότι η Λεπέν, αν πήρε περισσότερους ψήφους αυτή τη φορά και ίσως να πάρει λίγο παραπάνω την επόμενη φορά, θα είναι λόγω της δυσαρέσκειας που έχουν για τους τρομακτικούς φόρους και γενικά για τη στάση που έχει κρατήσει ο Μακρόν όσον αφορά ότι είναι ένας οπαδός της παγκοσμιοποίησης και η Γαλλία δεν θέλει να το βλέπει έτσι. Η Γαλλία θέλει να βλέπει πρώτα την πατρίδα τους και μετά όλα τα άλλα. Η Γαλλία δεν μπορεί να χωνέψει με τίποτα, βέβαια, ότι η Γερμανία θέλει να παίξει πρωταρχικό ρόλο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλει πάντα να είναι ένα μεγάλο κράτος μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ θα ήθελα να τονίσω ότι και στις δύο περιπτώσεις, αν και νομίζω ότι ο Μακρόν θα επικρατήσει τη Λεπέν, αλλά με μικρό ποσοστό, όχι πολύ μεγάλο. Δηλαδή, σήμερα δείχνονται οι καλύτεροι δημοσκόποι στη Γαλλία ότι ο Μακρόν θα επικρατήσει περίπου με 53% έναντι 47,2-47,5% της Λεπέν. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι μπορεί να γίνει και έκπληξη. Και ο άνθρωπος, αυτοί που είναι δυσαρεστημένοι, γιατί λένε πολύ ότι είπε ο Μελανσόν, βέβαια, που έχει πάει το 21,7%. Ότι θα ψηφίσουν όλοι καμία ψήφο στη Λεπέν. Αλλά πολλοί οπαδοί από του Μελανσόν, οι οποίοι ανήκαν στα ζηλέ ζώντα, τα κίτρινα γυλαίκα, πολύ πιθανόν έχουν κάνει πολλή δηλώσεις, πολλά σωματεία, ότι θα ψηφίσουν Λεπέν. Ήδη τα στοιχεία που έχω μπροστά μου λένε 33% από αυτούς που ψηφίσαν Μελανσόν ψηφίζει Μακρόν, 22% Λεπέν και οι υπόλοιποι απέχουν. Σωστά, σωστά. Και βέβαια ο Σεμούρ που είπε ότι να ψηφίσουν όλοι Λεπέν, ένα 90% θα ψηφίσουν το Λεπέν και ένα 10% φαίνεται ότι πάει προς τον Μακρόν. Η Πεκρές τριχοτομείται. Μετά πρέπει να πούμε ότι τα υπόλοιπα κόμματα, ο Γιάννη Ζατό, οι οικολόγοι που δεν τους αγαπούν στην Γαλλία, γιατί οι οικολόγοι από όσα λένε τίποτα δεν έχουν τηρήσει μέχρι τώρα και πρόσχεται περισσότερο και με το κόμμα των οικολόγων της Γερμανίας που δεν τους θέλουν. Δηλαδή, ο Γιάννης Ζατό δεν έχει απήχηση στον κόσμο και έχει πολύ μικρό ποσοστό. Ο Φαμπιέν Ρουσέλ που είναι ο κομμουνιστής, και όταν λέμε βέβαια κομμουνιστές, δεν λέμε τον κομμουνισμό της Ελλάδας, δεν λέμε του σταλινικού τύπου κομμουνιστικού κόμμα. Οι κομμουνιστές στην Γαλλία είναι οι αριστεροί, οι οποίοι είναι πιο κουλτουριάρδες, έχουν πια ελεύθερη σκέψη, δεν πιστεύουν ότι μπορεί να είναι ένα καθεστώς τύπου Στάλιν. Αυτό που είναι έπληξη μεγάλη, το άκουσα και από κάποιο συνομιλητή σα, είναι για τη δήμαρχο των Παρισιών, η οποία είναι ένα πολύ χαμηλό ποσοστό, 2%, η οποία βέβαια είπε θα δώσει τις ψήφους όλους στο Μακρόν. Το θέμα είναι ότι οι Γάλλοι μέσα τους, και ο τελευταίος Γάλλος έχει την επανάσταση. Εγώ πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή, στις επόμενες εκλογές στις 24 Απριλίου, που θα γίνουν μετά την ημέρα του Πάσχα, για εμάς την ημέρα του Πάσχα, τη Δευτέρα δηλαδή την ημέρα του Πάσχα, ο Γάλλος δεν θα ψηφίσει για τα μόνα επόμενα 5 χρόνια, θα ψηφίσει και για τα επόμενα 50 χρόνια της Γαλλίας. Τα 50 χρόνια της Γαλλίας, στην θέση που θα πρέπει να έχει μέσα στο γεωπολιτικό κόσμο. Ένα άλλο που έχουν επίσης εναντίον του Μακρόν είναι ότι στη συμφωνία που έγινε με το Άουκους, που υπογράψαν, που δεν πουλήσαν τα υποβρύχια οι Γάλλοι στην Αυστραλία. Ναι. Που πιστεύαν ότι θα πουλήσουν οι Γάλλοι στην Αυστραλία, θεωρούν ότι ήταν μια αποτυχία του Μακρόν. Θεωρούν ότι ο Μακρόν δεν είχε τόσο πυγμή έναντι των Αμερικανών. Αποτέλεσμα είναι, όπως σωστά είπατε και εσείς, μέσα σε ένοπλες δυνάμεις, γιατί όταν λέμε ένοπλες δυνάμεις, βέβαια ο στρατός Σφυράς και η ζενταμερή, η στρατοχωροφυλακή είναι υπέρ της Λεπέν περισσότερο, το ναυτικό λιγότερο, η αεροπορία είναι υπέρ του Μακρόν πιο καθαρά. Και το Police National, η αστυνομία είναι καθαρά υπέρ του Μακρόν. Δηλαδή είναι διχασμένες και ενόπλες δυνάμεις, δεν είναι τόσο πολύ. Αλλά η παλιά, η στρατοχωροφυλακή, οι ένοπλες δυνάμεις και το ίσως τα υψηλά στελέχη του πολεμικού ναυτικού της Γαλλίας, του Marine National της Γαλλίας, πρόσκειται προς τη Λεπέν, είναι πιο πολύ, έχουν μια αποιοκρατική νοοτροπία. Και όταν βλέπουμε, κύριε Πολίτη, να ρωτήσω κάτι. Αν η Λεπέν εκλεγεί, θα μπορέσει να γυρίσει πολλά από αυτά που έχει πει? Δηλαδή, να σας πω ένα το οποίο δημιουργεί δομικά προβλήματα
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλάει για επαναφορά της θανατικής ποινής. Αυτό, εφόσον συμβεί, οδηγεί τη Γαλλία έξω από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Δηλαδή, εκπλαγίου κατάργηση του συντάγματος ή απλώς αφισβήτηση του από την Λεπέν με τα δημοψηφίσματα που αναδεικνύει τον ακροδεξιό της χαρακτήρα. Κοιτάξτε, η Λεπέν έχει ρίξει πολύ νερό στο κρασί της. Το έχει νερώσει, αλλά δεν ξέρω τελικά αν πίνεται αυτό που έχει κάνει. Έχει νερώσει πολύ το κρασί της. Από το 2017, αν δείτε δηλώσεις της και δηλώσεις που έχει τώρα, ή αν θα δείτε τα ποσοστά που είχε στη Νότια Γαλλία, που η Νότια Γαλλία κατά βάση είναι από ανθρώπους οι οποίοι τους είχε φέρει ο Ντεγκόλ σαν εργατικό προσωπικό στην Τουλώνα, στη Γαλλία, στην Νίκαια, στη Μασσαλία. Είναι άνθρωποι από το Μαρόκο, από την Νησία, από την Αλγερία, οι οποίοι δεν θέλαν και τόσο πολύ τη Λεπέν. Και όμως απέκτησε και εκεί, λόγω αντίδρασης για τους υψηλούς φόρους που είχε επιβάλει στην αρχή ο Μακρόν, απέκτησε πολλούς ψηφοφόρους εκεί. Μάλιστα. Είναι αγκάθι για την Λεπέν, τη Μαρί Λεπέν, το θέμα Πούτιν. Για αυτήν αποτελεί ένα αγκάθι, ένα πρόβλημα που θα τη δυσκολέψει ενδεχομένως τη Μεγάλη Τετάρτη και στο debate. Θα τη χτυπήσει λογικά ο Μακρόν στα δύο δάνεια τα ευεργετικά που πήρε από τις δύο ρωσικές τράπεζες που είναι υπό τον έλεγχο των Πούτιν, την ώρα που την είχαν αποκλείσει οι τράπεζες της Γαλλίας. Τώρα είπατε κάτι, ένα σημείο πραγματικά που θα παίξει ρόλο στις επόμενες εκλογές στις 24 Απριλίου. Και σε προηγούμενες εκλογές, αν θυμόσαστε το debate που έγινε μεταξύ Μακρόν και Λεπέν, ο Μακρόν δεν ήταν εμφανέστατο νικητής. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι τα κλειδιά που θα είναι για τις επόμενες μέρες είναι ποιος θα κερδίσει την νεολαία, ποιος θα μπορέσει να έρθει γρήγορα, γιατί δεν είναι πολλές ημέρες, είναι 10 μέρες ακόμα, να κερδίσει από τους ανθρώπους οι οποίοι είναι αναποφάσιστοι ή από τους ανθρώπους που θα ψηφίζαν από αντίδραση τη Λεπέν για να τους φέρει ο Μακρόν με το μέρος του. Και δεύτερον, ότι θα πρέπει στο debate να. Θα πρέπει η Λεπέν, όσες φορές έχει έρθει σε αντιπαράθεση με τον Μακρόν, έχει χάσει. Θα πρέπει να δείξει δηλαδή ένα πολύ καλύτερο εαυτό για να κερδίσει. Εγώ πιστεύω ότι το debate θα είναι ένα καθοριστικό ρόλο για τις επόμενες. Η εισβολή των Ρώσων θα παίξει ρόλο τελικά, γιατί το ρωτάω. Ο Μεν Μακρόν απέτυχε να σταματήσει τον Πούτιν, ενώ είχε δείξει ότι είναι το βαρύ χαρτί ότι θα τον πείσει στη Μόσχα να μην κάνει την κίνηση. Οπότε έχει το πλήν αυτό ο Μακρόν και από την άλλη βέβαια η Λεπέν, η οποία ελέγχεται για αυτές τις διαδρομές που προανέφερα, όπως πριν δεν ξέρω αν ακούσετε και την κουβέντα που είπα και για τον Φιγιόν, ο οποίος επίσης προηγούμενη φορά που τελικά απέτυχε να πάει και στο δεύτερο γύρο ο ισχυρός πόλος που ήταν ο Φιγιόν, και αυτός είχε σχέση με τον Πούτιν. Σωστά, σωστά. Η Λεπέν την κατηγορούν ότι και κάποιοι συνεργάτες και εκείνοι έχει χρηματοδοτηθεί από διάφορα πιστωτικά ιδρύματα ή διάφορες ολιγάρχες Ρώσους, γιατί θα πρέπει να πούμε ότι μετά την εποχή του Καντάφη και την, επειδή η Γαλλία ήταν απεικιοκρατικό κράτος, ήταν πολλοί μετανάστες που ήταν και από τη Ρωσία. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλοί ολιγάρχες οι οποίοι έχουν παραμείνει ακόμη στη Ρωσία και δυστυχώς δεν μπόρεσε να τους πειράξει. Δηλαδή οι κυρώσεις που γίνανε τώρα δεν μπόρεσαν να τους πειράσουν τους Ρώσους, γιατί έχουν πάρει και η γαλλική υπηκότητα. Κύριε Πολίτη, επειδή ζήσατε στη Γαλλία, έτσι και εσείς και εδώ βέβαια όσοι μιλήσανε, το Παρίσι είναι γνωστό ότι επί των οικονομικών έχει ιδιαίτερες καταστάσεις περί οικονομικού ασύλου και το Παρίσι και το Μονακό κάτω. Μην λησμονείτε τα χρήματα των Παλαιστίνιων, του Γιασέρα Ραφάτ, της Πιελό κτλ. Όλα βρισκόταν εκεί πέρα σε εταιρείες κέλυφος. Γι' αυτό και όταν πέθανε ο Ραφάτ έγινε πόλεμος με τη χείρα, τα εκατομμύρια που γινόταν ο χορός, που βρίσκονται τα λεφτά κτλ. Για τον αγώνα των Παλαιστινίων. Θα θυμάσαι το Παρίσι. Έχει αυτές τις ειδικές διαδρομές που δεν είναι εύκολο να τις τρυπήσουν κάποιοι. Το Μονακό ειδικότερα. Το Μονακό έχει ειδικότερα. Το Μονακό ειδικότερα, αλλά γενικά και η BNP Paribas έχει βρεθεί πολλές φορές απολογούμενη, που είναι η μεγαλύτερη από τις 5-10 μεγαλύτερες τράπεζες στον κόσμο, και η Sociedad έχει μεγάλες τράπεζες η Γαλλία. Έχει κολοσσούς τραπεζικούς. Παγκόσμιες εμβέλειες. Στη δεκάδα. Η Sociedad General, η BNP Paribas είχαν. Είναι στη δεκάδα του κόσμου αυτές. Ναι, ναι. Είχαν μέσα κεφάλαια από Ρώσους ολιγάρχες. Έχουν πάρα πολλοί Ρώσους ολιγάρχες. Πρέπει να πούμε ότι οι Ρώσοι ολιγάρχες είναι αρκετοί στην Νότια Γαλλία. Έχουν αγοράσει σπίτια, έχουν μείνει, έχουν πάρει γαλλική υπηκότητα. Εγώ αυτό που θα ήθελα να τονίσω και πρέπει να το καταλάβουν οι τηλεθεατές είναι ότι η Λεπέν δεν έχει δοκιμαστεί στο θέμα της εξωτερικής διπλωματίας ή στο θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Λεπέν έχει κάνει διάφορες δηλώσεις, αλλά όποιος την ψηφίσει πλέον τη Λεπέν δεν είναι να ψηφίσει τη Λεπέν γιατί ψηφίζει τη Λεπέν για το πρόγραμμά της. Θα την ψηφίσει ίσως από κάποια αντίδραση
Γιατί μην ξεχνάμε ότι. Να φύγει ο Μανού. Το σύνθημα θα είναι να φύγει ο Μανού. Ναι. Και βέβαια όλοι φοβούνται ανάμεσα στις 15 αυτές μέρες μην γίνει κάτι τύπου έτσι, Μπατρακλάνο που θα φέρει τα έντονα. Για μια τρομοκρατική ενέργεια, τα αντιεσλαμιστικά αυτά τα ανακλαστικά των ψηφοφόρων, τα οποία μπορεί να οδηγήσουν σε μια ενδεχόμενη ανατροπή. Αυτό είναι βασικά που όλοι έχουν φέρει σε συναγερμό τη Γαλλία αυτό το διάστημα. Τα ξέρετε από τη δουλειά σας άλλωστε αυτά. Κύριε Χατζημανόλη, ο Γάλλος πρέπει να ξέρετε και όλοι οι συνομιλητές που έχουν ζήσει στη Γαλλία θα πρέπει να ξέρουν ότι ο Γάλλος όταν του πειράξει το πόσο κάνει η μπακέτα. Για την πακέτα μπορεί να σε σκοτώσει, θα βγει έξω στους δρόμους. Θυμάστε το, ποιος ήταν ο Γάλλος ο πρόεδρος που ρωτήθηκε στο debate ποια είναι η τιμή του ψωμιού της μπακέτας και δεν την ήξερε και έχασε τις εκλογές στο debate. Ναι, ναι. Δεν θυμάμαι, έχει πολλά χρόνια. Ο Ολάν, Φρανσουά Ολάν. Όχι, ήταν πιο παλιά. Ήταν πιο παλιά. Πράττει την εποχή του Μπομπιντού, νομίζω. Δεν ήταν ο Τεγκόλ, ο Μπομπιντού, ο Ντεστέν. Ναι, τότε σε ένα debate του Μπομπιντού και του Ζεσικά Ντεστέν, δύο αντιπαλοί του. Ένας από τους δυο αντιπάλους δεν ήξερε την τιμή που λέει την μπακέτα ο κύριος πολίτης και έχασε τις εκλογές. Ήταν το μοιραίο του λάθος. Να μην ξεχνάμε ότι η μπακέτα έχει ακριβήνει. Έχει πάει στο 1 ευρώ. Να μην ξεχνάμε πάλι ότι λίγο πριν τις εκλογές ο Μακρόν προσπάθησε να δώσει κάποια επιδόματα και εκεί φάνηκε το πόσο είναι φτωχοποιημένος ο γαλλικός λαός. Δηλαδή από τα 66 εκατομμύρια έδωσε 100 ευρώ επίδομα σε όσους είχαν ανάγκη. Όσοι είχαν μάλλον κάτω από 2.000 ευρώ μισθό. Να πούμε βέβαια στους τηλεθεατές ότι το κατώτατο μισθό στη Γαλλία είναι 1.200 ευρώ. Έτσι, 1.200 ευρώ μισθά. Έδωσε λοιπόν 100 ευρώ στους αυτούς που είχαν κάτω από 2.000 ευρώ. Ξέρετε πώς ήταν οι δικαιούχοι, ήταν 38 εκατομμύρια. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι αν θα δούμε τη Γαλλία του 90, τη Γαλλία του 2000 και τη Γαλλία του 2022, έχει φτωχοποιηθεί η Γαλλία από ό,τι ήταν πριν 20-25 χρόνια. Αυτό ο Γάλλος δεν μπορεί να το συγχωρέσει στους πρόεδρους του. Γι' αυτό τους αλλάζει. Μία θητεία και τους διώχνει. Γι' αυτό τους αλλάζει και πρέπει να πούμε ότι ο Γάλλος είναι ασχέτως κομμάτων, είναι από τη φύση του επαναστάτη. Δηλαδή ο Γάλλος δεν έχει κομματικές παροπίδες. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Με όσους Γάλλους έζησαν. Κύριε Ναύαρχε, θέλουμε γέφυρα για το επόμενο θέμα τώρα που θα κάνουμε τον κύριο Μαρινά και τον κύριο Πολίτη. Πότε τελειώνει ο πόλεμος στην Ουκρανία, γιατί αυτό επηρεάζει άμεσα στο ενεργειακό, το ζήτημα το οποίο αφορά τη χώρα μας, την Ευρώπη και όλο τον κόσμο βέβαια, έτσι, μην γελιόμαστε. Αυτή η αναμέτρηση η οποία συμβαίνει, αυτή η παράλογη εισβολή του Πούτιν και παράνομη στην Ρωσία, της Ρωσίας προς την Ουκρανία, έχει ανατρέψει μια παγκόσμια ισορροπία και έχει δημιουργήσει προβλήματα που δεν τα φανταζόμασταν τα τελευταία 50 χρόνια θα μπορούσαν να συμβούν. Ο πόλεμος δεν θα τελειώσει γρήγορα, κύριε Χατζημανόλη. Δεν το βλέπετε εδώ, έτσι. Όχι, δεν θα τελειώσει γρήγορα και ο Πούτιν, εφόσον. Γιατί ο Πούτιν ξέρετε πολύ καλά ότι περίμενε ότι θα κάνει μια απλή παρέλαση και ότι στις 8 Μαρτίου θα έχει τελειώσει και θα έχει φύγει και ο Ζελένσκι και θα έχει ρίξει το καθεστώς. Γιατί αυτή τη στιγμή λέμε για ένα πόλεμο μεταξύ Ζελένσκι και Πούτιν. Ενός απολυταρχικού ηγέτη που είναι ο Πούτιν 22 χρόνια στην ηγεσία και ενός Ζελένσκι ο οποίος είναι μπροστά, πίσω του είναι άλλοι οι οποίοι τον αδικούν και το όλο κράτος της Ουκρανίας. Και βέβαια στη μέση είναι ο άτυχος Ουκρανικός λαός, ο οποίος έχει τρομερές απορίες και βέβαια από την άλλη πλευρά. Και Ρώσοι πολίτες που χάνουν τη ζωή τους, τα παιδιά τους. Παιδιά τα οποία είναι το 18-19 χρονών που έχουν πάει να υπηρετήσουν τη θητεία τους. Χιλιάδες Ρώσοι νεκροί φεύγουν πίσω. Χιλιάδες. Και πάνε. Ναι, 22.000 είναι μέχρι στιγμής η. Τα παιδιά τα οποία έχουν πάει να υπηρετήσουν τη θητεία τους 18-19-20 χρονών και ξαφνικά τους λένε ότι βρίσκονται στο μέτωπο του Χάρκοβου ή της Μαριούπολης και σκοτώνονται. Για την ενέργεια που λέτε τώρα, ίσως να πούμε ότι το πιο προνομίγο κράτος από όλη την Ευρώπη, από τα 30 χρόνια της χώρας της Ευρώπης, είναι η Γαλλία. Γιατί η Γαλλία κατόρθωσε να έχει μικρές πυρηνικές μονάδες και το 70% της ενέργειας που χρησιμοποιεί για την βιομηχανική παραγωγή της προέρχεται από αυτές τις πυρηνικές μονάδες. Ένα 20% βέβαια όμως θα πρέπει να πούμε ότι ερχόντουσαν με πλοία τα οποία ήταν καθαρά ελληνικής ιδιοκτησίας και μάλιστα 5 μεγάλες εταιρείες είναι που είχαν μεγάλα συμβόλαια με τη Ρωσία. Ήταν η οικογένεια Μαρτίνου, τα Νεμάδης, Μινέρβα και Ίστερ Μεντεράνια, η οικογένεια Αγγελόπουλου και η οικογένεια τις δύο οικογένειες, τις δύο εταιρείες του Προκοπίου. Μετά τις κυρώσεις λοιπόν, η Ρωσία, τα πετρέλαια αυτά που μεταφέρονταν, τα πετρέλαια και το ένα τα οποία μεταφέρονταν με τις 5 μεγάλες αυτές εταιρείες πηγαίνουν πλέον μόνο στην Αμερική, δεν πάνε στην Ευρώπη. Αλλά η Γαλλία, εκτός ότι έχει το 70% από αυτόνομη παραγωγή ενέργειας,
ένα 10% έχει από τις ΑΠΕ, το 20% πλέον δεν το παίρνει πλέον από τα πλοία αυτά. Έχει μικρή δηλαδή επίδραση στην Γαλλία. Οι υπόλοιπες χώρες θα το καταλάβουμε πάρα πολύ σύντομα και ειδικότερα εμείς, που εμείς δεν έχουμε και καθόλου αποθηκευτικούς χώρους όσον αφορά το φυσικό αέριο και το crude oil. Γίνονται κάποιες προσπάθειες τώρα, έχουμε μόνο τη Ρεβιθούσα. Γίνονται κάποιες προσπάθειες για την Αλεξανδρούπολη, γίνονται κάποιες προσπάθειες να φέρουν LNG καράβια τα οποία να δένουν στη Ρεβιθούσα και να δίνουν συνεχώς φυσικό αέριο. Δεν πιστεύω όμως ότι αυτό θα μπορέσει τα επόμενα χρόνια να λύσει το ενεργειακό πρόβλημα στην Ελλάδα, ούτε βέβαια και την αύξηση τιμών, που όπως βλέπετε αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πληθωρισμό της 8,9, έχουμε μια αύξηση στο τιμάριο 15-20%. Και στην ουσία ο Έλληνας τι θέλει, αυτό που μπαίνει στην τσέπη του, που είναι πάνω στο τραπέζι του και αυτό που μπαίνει στο ρεζερβουάρ της βενζίνης. Και δυστυχώς εμείς θα είμαστε μία από τις χώρες που θα έχουμε άμεσο πλήγμα τα πόνερα, δηλαδή το κυρίως θα χτυπήσουν την Ελλάδα. Όχι τόσο πολύ όσο τους Γάλλους. Μάλιστα. Εγώ δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να πείτε πριν να αποδεσμεύσω τον κύριο Ναύαρχο. Να τον ευχαριστώ θερμά για την ανάλυση που μας έκανε και για την Γαλλία και για τον ενεργειακό τη γέφυρα. Απλώς εγώ συμφωνώ σε αυτό που έθεσε, την άποψή του. Δηλαδή συμφωνώ απολύτως. Δεν βλέπω να λύγει πολύ εύκολα και πολύ σύντομα ο πόλεμος. Μάλιστα. Κύριε Ναύαρχε, σας ευχαριστούμε θερμά. Τις ευχές μας για καλό Πάσχα. Θα ήθελα μόνο να προσθέσω για την Ελλάδα. Θα πρέπει η επόμενη μέρα ποιο θα είναι, αν θα βγει η Λεπέν ή ο Μακρόν. Και νομίζω ότι ούτε η Λεπέν ούτε ο Μακρόν θα συνεχίσουν, γιατί οι Γάλλοι αγαπάνε την Ελλάδα. Ούτε η Λεπέν ούτε ο Μακρόν θα πειράξει την ελληνογαλλική συμφωνία. Και βέβαια ότι, όπως νομίζω από κάποιο συνομιλητή σας είπε, ότι η Λεπέν είναι πολύ κατά των Τούρκων. Γιατί ναι. Και ο τελευταίος Γάλλος, μάλλον, είναι κατά των Τούρκων. Δεν θέλουν τους Τούρκους. Για πολλούς λόγους. Είναι το θέμα της Ευρώπης όμως. Ότι αν είμαστε ευρωπαϊστές. Όσοι δεν το ξέρουν, οι Τούρκοι στον Γάλλο-Ισπανικό πόλεμο, επειδή είχαν προσληφθεί σαν μισθοφόροι, είχαν παραμείνει στην Νότια Γαλλία για πολλά χρόνια, 40 χρόνια, και είχαν κάνει βιασμούς, λεργασίες που δεν τους θέλουν. Δηλαδή, αν ρωτήσετε και το τελευταίο Γάλλο, γι' αυτό και βλέπετε ότι είναι πάρα πολύ λίγοι οι Τούρκοι μετανάστες. Περισσότερο πηγαίνουν στη Γερμανία παρά στη Γαλλία. Δεν τους θέλουν τους Γάλλους, αγαπούν πολύ τους Έλληνες. Ευχαριστούμε θερμά τον Ναύαρχο. Καλό Πάσχα να έχετε με υγεία, κύριε Ναύαρχε. Θα τα επίσης, πούμε στο επίσης, καλά, καλά. Καλά, καλά, καλά. Είπε ο κ. Ναύαρχος για την Νότια Γαλλία, όπου εκεί είδα στη Μασσαλία μαύρη, Λεπέν. Δηλαδή, βλέποντας το χάρτη, επικράτησε, βλέπω, κύριε Μαρινάκη, έτσι. Η νότια εκεί περιοχή γενικώς, είναι μαύρη. Είναι πιο λαϊκός ο κόσμος. Ο Βοράς εδώ βλέπω, όχι από το Παρίσι δεξιά, είναι μαύρος, το κέντρο και κάτω, και Σαρδινία. Ο κόσμος είναι πιο λαϊκός. Δηλαδή, όταν λέω λαϊκός, το λέω σε σύγκριση και σε αντιδιαστολή με το αστικός. Αστικός, όχι από πλευράς οικονομικής, από πλευράς πολιτικής παρουσίας και σκέπτεστε. Ο αστός, ο Γάλλος ψηφίζει Μακρόν. Δεν μπορεί να πάει στη Λεπέν. Αυτός που σκέπτεται, δεν λέω αστικά από πλευράς οικονομικής, από πλευράς του πώς σκέπτεται κάποιος. Θα πάει στην κεντροδεξιά, δεν μπορεί να πάει στην ο αστός. Πιο πολύ η αξιωματική. Ας πούμε, εδώ τώρα μας έδωσε μια ανάγκη των αξιωματικών. Και καλά, η μπασχλασαρία ψηφίζει Λεπέν. Η στρατοχωροφυλακή, ο στρατός, είπε, αυτοί όλοι ψηφίζουν πάνω προς Λεπέν. Είναι μια ξεχωριστή συλλογοταξία. Σαν πως και σε εμάς, δεν συμβαίνει αυτό εδώ πέρα. Σε εμάς ψηφίζαν Χρυσή Αυγή. Σάρωνα στην αστυνομία, σάρωνα. Δεν ήθελα να το πω εγώ. Στον χώρο της αστυνομίας, η Χρυσή Αυγή σάρωνα, δυστυχώς. Έπαιρνε ποσοστά, γιατί η Χρυσή Αυγή κάποια στιγμή έφτασε ένα στους 10 Έλληνες στις ευρωεκλογές να ψηφίσει Χρυσή Αυγή. Μην κοιτάζουμε τώρα που λέει ο Πούτιν από ναζιστικοποίηση. Απορώ πως ξέχασε να μας κάνει και εμάς από εδώ μια επίθεση, να μας καθαρίσει τους Ναζί για να μας έχει καθαρούς. Γιατί τα επιχειρήματα όταν τα λέει ένας αρχηγός μεγάλου κράτους, πρέπει να μπορούν και να στέκονται κιόλας έτσι. Αυτά δηλαδή τώρα που λέει ο Βλαδίμηρος Πούτιν. Δεν στέκονται πουθενά. Θα πει τώρα ποιο είναι το κράτος, ποια είναι η δημοκρατία, η αντιπολίτευση είναι όλες τις φυλακές. Μιλάμε για μια βαριά δικτατορία. Από τις χειρότερες στον κόσμο, αυτός ο Κινέζος, ο Βορειοκορεάτης, γι' αυτό και κάνουν μαζί ταγκό οι τρεις. Είναι τυχαίο. Το ότι χορεύουν ίδιο ταγκό, μιλάνε ίδια γλώσσα. Το θέμα επανέρχεται στο αρχικό, στα άκρα, έτσι, που είπαμε από την αρχή. Στα άκρα, μην ξεχνάμε πότε οι Σοβιετικοί θυμήθηκαν τον ελεύθερο κόσμο και συνέπραξαν με τις συμμαχικές δυνάμεις. Λίγο πριν βουλιάξουν από τον Χίτλερ. Έτσι. Φτάσαν στο τελευταίο βήμα. Ποιοι ήταν οι πρώτοι που συμμάχισαν με τον Χίτλερ σύμφωνο Ρίμπεντροπ το 1938? Οι Σοβιετικοί.
Γιατί οι Πολωνοί και οι Λιθουανοί και οι Εστονοί και οι Λετονοί ακούνε Ρώσο και ξεσηκώνονται και γέρνουν προς τα άκρα δεξιά, γιατί υπέστησαν ό,τι υπέστησαν, όπως και οι Ουκρανοί επί Σοβιετίας. Ούτε οι Γεωργιανοί τους θέλουν. Ούτε οι Γεωργιανοί τους θέλουν. Τα 3 εκατομμύρια Ουκρανών τι έπαθαν επί Στάλιν. Ούτε οι Γεωργιανοί τους θέλουν τους Ρώσους. Η στάση του Κομμουνιστικού Κόμματος στην Ελλάδα, ίσες αποστάσεις από εδώ και από εκεί, μα οι άνθρωποι δεν έχουν αποτάξει το Στάλιν και δεν έχουν αποσταλινικοποιηθεί. Γιατί, όπως λέει και ο φίλος μου εδώ, ο Γελαράκης, τη σφαγή στο Κατίν την αποδέχεται, ο Κουκουέ. Δεν αποδέχεται τις ευθύνες της Ρωσίας, ακόμη και σήμερα που η Ρωσία ζήτησε συγγνώμη για τη σφαγή στο Κατίν. Το Κουκουέ λέει όχι και όλοι οι Σταλινικοί, δεν το κάναμε εμείς. Το κάνα, λέει, ο Χίτλερ. Ακόμη και σήμερα, το 2022. Ναι. Ένα έγκλημα ατιμόρυτο, έτσι. Κανένας δεν τιμωρήθηκε ποτέ, διότι οι νικητές γράφουν την ιστορία και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μέσα στους νικητές ήταν και ο Στάλιν. Νομίζω για να κλείσουμε το κεφάλαιο των εκλογών για να πάμε στο επόμενο κεφάλαιο με τον κύριο Γάκη που θέλω, θα ζοριστεί ο Μακρόν, το λέω διότι το βλέπω, έκανε κάποιες υποχωρήσεις με το συνταξιδοτικό, έκανε εξαγγελία, υπόσχεση, αύξησε 1.100, δηλαδή τον βλέπω ότι προσπαθεί και αυτός σε αυτή την πλειοδοσία που γίνεται, μήπως δώσω κι εγώ κάτι της, μη στο τέλος χάσω τις εκλογές και μου πούνε εσύ ρε Μακρόν δεν έδωσες τίποτα, όλοι δίνουν, τάξε κι εσύ κάτι. Σε αυτό το ερώτημά σας, σας λέω μία φράση, την οποία επισήμανα λίγο πιο πριν. Τι έκανε ο Μακρόν αμέσως μετά το αποτέλεσμα του πρώτου γύρου? Επισκέφτηκε τις περιοχές τις οποίες ήταν τρίτος. Δηλαδή το Νόρ, στη Βόρεια Γαλλία, πήγε στο Στρασβούργο, Μιλούζι, Αλσατία, πήγε σε περιοχές που δεν πήγε καλά και όπου ο Μελανσόν είχε πάει πολύ καλά. Γιατί τώρα το επίδικο είναι αυτοί που ψήφισαν Μελανσόν. Και λέει, δεν μπορώ να λέω την Κυριακή του πρώτου γύρου, τίνω το χέρι, θέλω να ενώσω και μετά να μένω αμετακίνητος, δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος από τη Μιλούζη. Αυτό τι σημαίνει? Ότι βάζουμε νερό στο κρασί μας και ότι προσπαθούμε να προσαρμοστούμε και στις απαιτήσεις. Είναι ξεκάθαρο. Όταν σου λέει, λέω τίνω το χέρι και θέλω να σας ακούσω και μένω αμετακίνητος στα συνταξιοδοτικά, στα ωραία ηλικία, στα, είναι απάντηση προς το ερώτημα. Κύριε Γάκη, το κλείνουμε αυτό για να πάμε στο επόμενο, έτσι, που είναι το ενεργειακό, το οποίο μας καίει εδώ και στην περιφέρειά μας. Και όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όλη την Ευρώπη, αλλά ο καθένας κοιτάζει το σπίτι του πρώτα. Εντάξει, είναι η συγκυρία δύσκολη. Νομίζω ότι ένα από τις αιτίες, μια από τις βασικές αιτίες βασικά που φτάσαμε σήμερα στην ενεργειακή κρίση στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ήταν το ότι λίγο βεβαιασμένα αποφασίσαμε να κάνουμε και τη μετάβαση προς την πράσινη ενέργεια. Ουσιαστικά, χωρίς να υπάρχει η αναγκαία υποδομή, ούτε να έχουν γίνει τα αναγκαία έργα σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ακούγα κάποια στιγμή που μιλούσαν κάποιοι Ευρωπαίοι που λέγανε ότι ουσιαστικά δεν έχουμε ούτε το μέγεθος των αποθηκευτικών χώρων που χρειαζόμαστε ώστε να αποθηκεύουμε την ενέργεια από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Χωρίς να έχουμε κάνει λοιπόν όλα αυτά τα αναγκαία βήματα, προχωρήσαμε άμεσα στην διακοπή της χρήσης του λιγνίτη και των υδρογόνων ανθράκων. Με αποτέλεσμα, ξεκινώντας και ο πόλεμος στην Ουκρανία που έφερε ουσιαστικά μείωση εισαγωγών σε καύσιμα και σε φυσικό αέριο πετρέλαιο, να τεινάξει στον αέρα τις τιμές όλων των μορφών ενέργειας, είτε είναι το ηλεκτρικό ρεύμα, είτε είναι το καλοκαίρι πετρέλαιο. Φαίνεται θα περάσει καλά. Πώς θα είναι η επόμενη σεζόν? Γιατί τώρα μπαίνουμε στην ουσία. Άνοιξη, ο καιρός θα ανεβούν, θα φτιάξει θερμοκρασία. Παρά τα αυτά, βέβαια, το καλοκαίρι με τον κλιματισμό, πάλι λογαριασμοί της ΔΕΗ, θα υπάρχει ζήτημα. Και κατά πόσο μπορούμε λιγνητικά πλέον να υποστηρίξουμε με την αύξηση της παραγωγής του λιγνίτη, δεν μπορούμε πια να υποχωρήσουμε. Διότι υποχώρηση στη παραγωγή λιγνίτη σημαίνει οικονομική εξαθλίωση των Ελλήνων. Ουσιαστικά ναι, δεν μπορείς να κάνεις πλέον. Πρέπει να γυρίσουμε στο να χρησιμοποιήσουμε τις παραδοσιακές μορφές ενέργειας πλέον. Εντάξει, και το καλοκαίρι, πέρα από το θέρμανση, η οποία είναι το βασικό έξοδο την περίοδο του χειμώνα ως προς το ενεργειακό κομμάτι, τα καύσιμα εξακολουθούν να έχουν μια σταθερά υψηλή τιμή. Βενζίνη γύρω στα 2 ευρώ. Θα μείνει εκεί η τιμή. Με βάση τις χρηματιστηριακές κινήσεις, γιατί αυτό που λέμε είναι ότι τα futures που λέμε, έτσι, όλα τα αυτά είναι ότι είναι συμβόλαια τα οποία παίζονται σε ένα χρηματιστήριο. Όταν σήμερα σε ένα χρηματιστήριο ένα συμβόλαιο του Ιουνίου πωλείται με τη σημερινή τιμή, σημαίνει ότι τον Ιούνιο η τιμή θα είναι στο ίδιο στάδιο πάλι.
Το πρόβλημα είναι κυρίως στο ότι η ενέργεια δεν είναι μόνο η ίδια ακριβή, είναι ότι επηρεάζει και όλα τα υπόλοιπα. Επηρεάζει τα τρόφιμα, επηρεάζει τις μεταφορές, επηρεάζει τις μετακινήσεις. Οπότε συμπαρασύρει σε αύξηση τιμών τα πάντα. Αυτό είναι που θα επηρεάσει την καθημερινή ζωή μας. Αυτό είναι που επηρεάζει ήδη την καθημερινή ζωή των πολιτών. Νομίζω ότι η Ελλάδα δεν είχε έτσι κι αλλιώς τις αναγκαίες υποδομές σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δεν έχουμε και τα πλεονεκτήματα, αν το θεωρήσουμε πλεονέκτημα. Είχαν γίνει σε άλλες χώρες, όπως ακούσαμε πριν και στη Γαλλία, επενδύσεις σε πυρηνικά εργοστάσια. Και επικρίθηκε γι' αυτό η Γαλλία. Εντάξει, σαφώς, γιατί είναι μια επικίνδυνη μορφή ενέργειας. Ενώ αντιθέτως είδαμε ότι η Γαλλία βρήκε το φτηνό, η Γερμανία, η Μέρκελ βρήκε το φτηνό ρωσικό αέριο. Οπότε επαναπαύτηκε εκεί. Αφού το παίρνω εγώ φτηνά και με μια χαρά, εγώ με τη Γερμανία, ζήσαμε εμείς καλά και εσείς καλύτερα. Η γνωστή Γερμανία. Έτσι ακριβώς. Αλλά υπήρχαν χώρες οι οποίες είχαν επενδύσει. Σας λέω, επειδή είχαν γίνει ατυχήματα, σαφώς και είναι μια επικίνδυνη μορφή ενέργειας. Έχει το ρίσκο το ότι άμα συμβεί ένα ατύχημα μπορεί να προκαλέσει μια γενικότερη καταστροφή. Αλλά αυτή τη στιγμή η Γαλλία, η Ουκρανία, ας πούμε, είναι μια χώρα η οποία έχει μεγάλο αριθμό πυρηνικών αντιδραστήρων και τροφοδοτούσε και οι γειτονικές χώρες της με ηλεκτρικό ρεύμα από τους αντιδραστήρες αυτούς. Βέβαια και η Βουλγαρία εδώ έχει πολλές τέτοιες μονάδες. Η Βουλγαρία έχει, η Τουρκία βλέπουμε απέναντι ότι. Είχε όλα τα πρώην Σοβιετικά. Έτσι. Δεν είχαν ευαισθησίες πάνω σε αυτό, ούτε και λαϊκή αντίδραση. Δεν επιτρεπόταν λαϊκή αντίδραση. Δεν βλέπετε τώρα στη Ρωσία, όποιος μιλάει, το εξαφανίζεται. Αυτά είναι τα προβλήματα κατά κανόνα. Τώρα το ζήτημα είναι ότι πέρα από το. Εδώ ενεργειακό... με την περιφέρειά μας, με το φυσικό αέριο, πώς πάει το έργο? Το έργο του φυσικού αέριου εδώ πηγαίνει πολύ καλά. Ο ρυθμός εκτέλεσης του έργου είναι πολύ πιο γρήγορος. Είμαστε πολύ πιο μπροστά από το χρονοδιάγραμμα στην εκτέλεση του έργου. Το φθινόπωρο θα ξεκινήσουν. Προχθές ήταν και ο κύριος Τσάκας εδώ που κάναμε τα εγγένεια στο ανοιχτό γυμναστήριο. Με βάση το σημερινό χρονοδιάγραμμα και έτσι πώς εξελίσσεται το έργο, το φθινόπωρο θα είναι και η περίοδος που θα γίνουν και οι πρώτες συνδέσεις φυσικού αερίου στην πόλη μας. Μάλιστα. Το χειμώνα δηλαδή αυτόν θα υπάρχει δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί το φυσικό. Ναι, χειμώνας 22-23. Δηλαδή την περίοδο αυτή θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Πολύ γρήγορα έτσι. Το έργο πήγε πολύ γρήγορα. Ναι, ήταν. Προσπαθήσαμε να αποφύγουμε προβλήματα που τυχόν προέκυψαν. Για την πόλη της Καβάλας ή για τον νομό της Καβάλας, είπατε την πρώτη συνδέση. Για την πόλη, γιατί το έργο ξεκίνησε για την πόλη. Μάλιστα. Θα γίνουν στην πόλη τα πρώτα έργα, θα γίνουν βασικά. Έχει μπει το αγωγός, θα δοθεί μια βάση στο να κατασκευαστεί ο αγωγός στην πλατεία Καπνεργάτη, γιατί θα ακολουθήσουν τα έργα ανάπλασης της περιοχής. Και το δίκτυο θα επεκταθεί το 23 μέσα στην υπόλοιπη πόλη. Θα γίνει το κέντρο της πόλης και μετά θα επεκτείνεται προς τις γειτονιές. Μάλιστα. Για την πνεύση του Σπαγκαίου. Έχω συζητήσει ήδη με τους αρμόδιους της ΔΕΔΑ. Θα γίνουν εργασίες στη Χρυσούπολη, στην Ελευθερούπολη, αλλά όχι σαν επέκταση του δικτύου της Καβάλας. Δεν θα συνεχίσει ο αγωγός ναι, από κατάλαβα. Εδώ ως προς την Ελευθερούπολη. Κατασκευάζουν αυτόνομα δίκτυα, δηλαδή θα γίνει ένα δίκτυο σε κάθε μία πόλη και με δεξαμενές οι οποίες θα τις γεμίζει. Από Χρυσούπολη θα πάει και Αραμωτή και στα γύρω και στους Γιακάδες. Θα φτιαχτεί το δίκτυο της Χρυσούπολης ως αυτόνομο δίκτυο πλέον, δεν θα εξαρτάται από το δίκτυο της Καβάλας. Θα υπάρχουν δεξαμενές σε συγκεκριμένη περιοχή, οι οποίες θα γεμίζονται με βιτή. Θα πάει μέχρι και Αραμωτή. Πληθυσμιακά θα καλύψει όλες τις περιοχές που έχουν ανάγκη. Η περιοχή Αραμωτή είναι μια περιοχή που έχει και υψηλό τουρισμό. Ναι. Οπότε πιστεύω ότι θα είναι μια περιοχή που θα μπορεί να μπει στο σχεδιασμό. Η Ελευθερούπολη θα πιάσει όλο το πλαίσιο των 5 πρώην Δήμων. Εννοείται αν θα επεκταθεί σε όλο. Ναι. Το πω. Η συζήτηση που γίνεται σήμερα είναι η Καβάλα, να τελειώσουμε το κεντρικό που είναι το βασικό κομμάτι ναι. που είναι η πόλη, και οι δύο μεγάλες κομοπόλεις που υπάρχουν στην περιοχή. Από εκεί και πέρα, ανάλογα με τη ζήτηση και το πώς θα προχωρήσει το έργο, αν τελικά θα έχει απόδοση, δηλαδή θα έχει ενδιαφέρον ο κόσμος και θα μπορεί να γίνει επένδυση περαιτέρω, μέσω αυτόνομων δικτύων μπορεί να το πάει όπου θέλει. Δηλαδή μάλιστα. μπορεί να κάνει ακόμα και σε χωριά, από ό,τι μου είπανε, έχουν κάνει στη Λάρισα κάτω, σε μικρές πόλεις ή μικρά χωριά, δίκτυα μόνο για το χωριό αυτό, με δεξαμενή που τροφοδοτεί να την ρωτήσω κάτι, περιοχή. Να ρωτήσω αυτό, κύριε Χατζομανού. Ναι, ναι, βεβαίως, κύριε Μανέ. Για παράδειγμα, αυτόνομο δίκτυο π.χ. στην Ελευθερούπολη. Αν υπάρχει ζήτηση, γιατί ο ένας βλέπει τι γίνεται, ας πούμε, αν δουν ότι είναι ικανοποιημένοι στην Ελευθερούπολη, λέω τώρα εγώ, μπορεί κάποιοι άλλοι στη Μουσθένη να πούν, α, και εμείς, παράδειγμα, που είναι ένας άλλος δήμος, ο πρώην δήμος, παλιά έτσι, δήμος πρώην δήμος, ναι, και
που είναι αρκετά μακριά από την Ελευθερούπολη. Αυτοί θα προμηθευτούν, θα συνδεθούν με αυτό που θα γίνει στην Ελευθερούπολη ή απευθείας από τον αγωγό όπως πηγαίνει προς, προς Δράμα, προς Ξάνθη. Καταλάβατε τι εννοώ. Κατάλαβα. Θα γίνουν συνδέσεις με το κεντρικό αγωγό ή θα πηγαίνουν στο κέντρο της περιοχής. Όσο πιο μικρό πληθυσμιακά είναι το μέρος, ναι, πιο εύκολο για την εταιρεία να κάνει αυτόνομο δίκτυο. Δηλαδή να πάει στη Μουσταίνη, να φτιάξει δίκτυο μόνο, ναι, μέσα στο χωριό με μία δεξαμενή. Η σύνδεση. Α, με δεξαμενή. Η δεξαμενή θα τροφοδοτεί το δίκτυο και τη δεξαμενή. Και η δεξαμενή πώς θα τροφοδοτεί. Την τροφοδοτεί η ΔΕΔΑ με ειδικό βιτίο. Α, δεν θα συνδέεται με μια... το γενικό αγωγό. Όχι, όχι, όχι. Ουσιαστικά, ναι, από ό,τι μου είπαν αυτοί, σε μία κομμόπολη των 13.000 κατοίκων, με δεξαμενή, με αυτόνομο δίκτυο, η τροφοδοσία της δεξαμενής χρειάζεται να γίνεται κάθε 15 μέρες το πολύ. Δηλαδή, ναι, είναι κάτι, δεν είναι κάτι δηλαδή το δύσκολο. Δεν θα είναι ο κεντρικός αγωγός και παροχετεύσεις, ας πούμε. Όχι, όχι. Για ένα νοικοκυριό στην Καβάλα το χειμώνα θα συμφέρει να έχει φυσικό αέριο ή πετρέλαιο. Αυτό τώρα είναι το ζήτημα που... με τις... Όχι με τα σημερινά δεδομένα μιλάω. Σήμερα. Κοιτάξτε, και με τα σημερινά δεδομένα το φυσικό αέριο εξακολουθεί να είναι πιο οικονομικό σε σχέση με το πετρέλαιο. Βλέπετε ότι οι τιμές του πετρελαίου και αυτές έχουν την άχτιστα ύψη. Το ζήτημα είναι το πώς θα πάει η χρηματιστηριακή αξία και αν θα υπάρξει τελικά αποκλιμάκωση. Για μένα και το βασικότερο ζήτημα είναι κατά πόσο θα μπορέσει και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση και η κυβέρνηση για την Ελλάδα, μιλώντας συγκεκριμένα για τη δικιά μας χώρα, να δώσει μία λύση μειώνοντας ειδικούς φόρους κατανάλωσης και χρηματοδοτώντας την ίδια την αγορά της ενέργειας, ώστε να φτάνει η ενέργεια φτηνή στον καταναλωτή. Έχω ένα άλλο ερώτημα, το οποίο αυτό το είχα συζητήσει περίπου πριν από μπορεί και 20 χρόνια με τον Νίκο τον Παναγιωτόπουλο, ακόμα δεν ήταν καν υποψήφιος βουλευτής. Είχε έρθει τότε από την Αμερική και συζητούσαμε για τα αντισταθμιστικά που δίνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή, τι λένε. Έχει Καβάλα το πλωτό LNG που θα δίνει το φυσικό αέριο, θα γίνει το υγροποιημένο. Έχει τις αποθήκες, έχει αποθήκες καυσίμων. Η πολιτεία αυτή, παραδείγματος χάρη στο Οχάιο, ο νομός Καβάλας, αν η τιμή της βενζίνης είναι στο 1,90, αυτή η πολιτεία θα το έχει στο 1,50. Διότι δίνουμε 40% 40 λεπτά έκπτωση, διότι αυτή και το ρίσκο και τον κίνδυνο θα γίνει κάποιο ατύχημα. Είδαμε αυτά τα οποία συμβαίνουν και η επικίνδυνοτητα η οποία υπάρχει. Στην κουβέντα την οποία αυτή γίνεται εδώ, μπαίνει αυτό το πλαίσιο, ότι και εδώ θα πρέπει, όταν είναι η Αλεξανδρούπολη π.χ. ή η Καβάλα, αυτοί οι οποίοι δέχονται να έχουν τις αποθήκες, τα καύσιμα, να έχουν ένα πλεονέκτημα έναν των άλλων νομών, 20, 10, 30, 50, 60 λεπτά. Αυτό το εφαρμόζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες εδώ και πάρα πολλά χρόνια που δίνουν αυτό το πλεονέκτημα. Τώρα για τις αποθήκες που γίναν σε προγενέστερο χρόνο δεν μπορείς κάτι να ζητήσεις τώρα. Για LNG μιλάμε τώρα. Ορίστε, LNG. Έφερα το LNG ως παράδειγμα. Ως ή τις αποθήκες, τις υπόγειες αποθήκες. Επειδή έγινε και μια ερώτηση πρόσφατα στο Περιφερειακό Συμβούλιο για την περιοχή της Καβάλας, δεν υπάρχει σχεδιασμός για την κατασκευή LNG στην περιοχή. Αν μελλοντικά αλλάξει το πλαίσιο. Αν θα υπήρχε ποτέ μια συζήτηση, καταρχήν θα ήταν το πρώτο θέμα που θα έπρεπε να συζητήσουμε είναι κατά πόσο θα ήταν αποδεκτό από την τοπική κοινωνία, γιατί υπήρχαν αντιδράσεις. Καλά, τοπική κοινωνία, ό,τι και αν την πει, λέει όχι, δεν υπάρχει θέμα. Στην Καβάλα, ό,τι και να φέρει εδώ, διαμάντια να μοιράσει, θα πούνε όχι, γιατί αυτά τα διαμάντια μπορεί να είναι ψεύτικα. Μην μπαίνουμε. Η τοπική κοινωνία τα τελευταία 50 χρόνια, 60, ο κύριος Μαράκης είναι πιο παλιός από μένα, δεν υπάρχει ένα θέμα που δεν λέει όχι, υπάρχει κάποιο θέμα. Αν θα βάλω εδώ στο τραπέζι 30 θέματα, 30, 40 θέματα, αν τα βάλω, ένα προς ένα, σταθερά όχι. Η απάντηση είναι όχι. Εγώ ήμουν πάντα της άποψης ότι οτιδήποτε γίνεται σε μια περιοχή και επιβαρύνει την ίδια την περιοχή, όπως λέγαμε τότε και με την όδευση του αγωγού ΤΑΠ, ότι θα πρέπει να δοθούν αντισταθμιστικά. Θα πρέπει η τοπική κοινωνία να απολαμβάνει κάτι από τη στιγμή που παραχωρεί κάτι για ένα μεγάλο έργο ή από τη στιγμή που έχει κάποιες επιπτώσεις. Είτε περιβαλλοντικές θα είναι αυτές, είτε επιπτώσεις που θα επηρεάζουν την καθημερινή ζωή των πολιτών. Αυτό νομίζω ότι θα έπρεπε να είναι στο μυαλό όλων μας και θα πρέπει να το διεκδικούμε όλοι μας. Από τους λόγους αυτούς νομίζω ότι είναι και στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης η ΔΕΔΑ, παρόλο που κατασκευάζει τον αγωγό αερίου εδώ, που είναι ένα έργο προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, προχωράει και σε κάποιες παροχές ουσιαστικά κοινωνικής σημασίας για την περιοχή, όπως είναι να κάνει δωρές σε νοσοκομεία, να κατασκευάσει το ανοιχτό γυμναστήριο στην Καβάλα, μια παιδική χαρά στην Δράμα και ήδη συζητήσαμε να προχωρήσει σε ένα δεύτερο κύκλο χρηματοδοτήσεων, τα οποία θα δούμε που υπάρχουν ανάγκες, αν μπορούν σε κάποια σχολεία να δοθούν κάποιες χρηματοδοτήσεις για εξοπλισμούς. Νομίζω ότι από όλες αυτές τις εταιρείες
θα έπρεπε να υπάρχει όφελος άμεσο για τις τοπικές κοινωνίες. Ναι. Κύριε Μαρινάκη, μια και υποτίθεται και παλιότερο της παρέας, επειδή ανέφερα το όχι της κοινωνίας και πρέπει να το αιτιολογήσω, έβλεπα ένα ντοκιμαντέρ, το οποίο υπάρχει, αν μπορούμε να το δείξω και τώρα στο YouTube, όποιος το ψάξει θα το βρει, είναι το 1974, στο οποίο ρωτάνε τους καβαλιώτες, τι λέτε για τα πετρέλαια του Πρίνου και τα λοιπά. Και μένα εκεί πήγε το μυαλό. Και λένε, είναι η καταστροφή για τον τουρισμό. Ναι. Θα έρθουν τα πετρέλαια και δεν θα έχουμε στη Θάσο τουρισμό, δεν θα, θα εξαφανιστεί ο τουρισμός. Το έζησε εγώ μαθητής. Το φέρνω ως παράδειγμα, έτσι. Ναι, βεβαίως. Και αργότερα, γιατί το 1974 ξεκίνησε. Πείτε μου κάτι που πάμε ναι. Ένα θέμα μπορείτε να μου πείτε που πάμε ναι. Ένα θέμα που ήταν ναι η κοινωνία. Ίσως φταίει το γεγονός ότι υπάρχει και η παραπληροφόρηση ή δεν υπάρχει επαρκής πληροφόρηση. Το ότι ξεκινάει να γίνει κάτι, νομίζω ότι θα ήταν πιο εύκολο να το αποδειχθεί η τοπική κοινωνία, εφόσον ενημερωνόταν επαρκώς για το τι είναι αυτό που πάει να γίνει. Εμένα με τρομάζει άλλο, κύριε Γκάκη. Με τρομάζει ότι όλα μπαίνουν στο ίδιο σακί, γιατί υπάρχουν πράγματα που πολύ σωστά είπε η κοινωνία της Καβάλας, όχι. Και υπάρχουν πράγματα τα οποία πολύ λάθος είπε. Δηλαδή θα πρέπει να ξεχωρίζουμε τελικά. Ποιος είσαι εσύ τώρα που κάνεις αυτή την αξιολόγηση. Όλα δεν είναι ίδια. Πάντα, δεν είναι όλα άσχημα, πάντα, όλα μαύρα και όλα άσπρα. Σίγουρα, γι' αυτό λέω ότι είναι θέμα πάντα ενημέρωσης στην ακρότητα, έτσι, ναι, γιατί εγώ έζησα και πολλές φορές και κινητοποιήσεις και αποφάσεις και θέσεις των Δημοτικών Συμβουλίων και Πολιτιστικών Συλλόγων και Συλλόγων Περιβαλλοντικών με την περιβόητη συνθήκη Ραμσάρη, η οποία τελικά υλοποιήθηκε με ένα πολύ ακραίο τρόπο. Οι συνέπειες της όποιας υλοποίησης ακόμη είναι ολέθριες για την περιοχή, έτσι. Όντως. Κάποιες δηλαδή φάσεις του να έχεις ένα οικόπεδο πάνω στον κεντρικό δρόμο από την, για να καταλάβετε την ακρότητα, από τις πηγές στην Κεραμωτή, ο δρόμος που υπάρχει, το αεροδρομίου. Ο άλλος να έχει οικόπεδο, χωράφι πάνω στο δρόμο και από την πλευρά που είναι προς τη θάλασσα να μην επιτρέπεται να κάνει πρατήριο. Όχι να κάνει βιομηχανία η οποία θα παράγει σκουπίδια και θα είναι ρυπογόνος. Μιλάμε έκθεση αυτοκινήτου. Εδώ μπαίνουμε στα άκρα. Είναι γνωστά αυτά και τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Τα έχουμε αναπτύξει εδώ, κύριε Μαρινάκη. Απλά το λέω με την έννοια ότι αν θυμάστε πριν από 1,5-2,5 χρόνια υπήρξε ένας μεγάλος ξεκωμός στην Καρβάλη. Ότι υπάρχει θέμα, μυρίζει έντονα, έγινε συγκεντρώσεις, μεγάλες συγκεντρώσεις εκεί στο αμφιθέατρο. Και είχα πάει να παρακολουθήσω τις ομιλίες, γιατί με ενδιαφέρει το θέμα ιδιαίτερο και όλους ενδιαφέρει βέβαια. Και καθόμουν έξω με κάτι παλιούς. Ναι. Παλιούς. Και μου λένε αυτοί οι παλιοί καρβαλιώτες. Λέει, το βλέπεις αυτόν εδώ τον δρόμο έξω, γιατί δεν μπορούσα να μπω μέσα και τόσο κόσμο. Ναι, ναι. Λέω, γιατί μου το δείχνετε. Όταν ήταν, λέω, Γέρος Παπανδρέου πρωθυπουργός ακόμη, εδώ λέει ψήνα μαρνιά και πανηγυρίζαμε που καταφέραμε και φέραμε τα λοιπάσματα. Κλείσαμε και τους δρόμους, εδώ δεν περνούσε. Γιατί τότε η Τουρκία με την Ελλάδα, η Ασία, η Ευρώπη, η σύνδεση ήταν από εκεί μπροστά, από την Καραβάλη. Περνούσε ο δρόμος, δεν υπήρχε κάτι άλλο. Κλείσαν οι δρόμοι, πανηγυρίζαμε, ψήναμε κατσίκια και αρνιά για το μεγάλο αυτό γεγονός που εμείς καταφέραμε και πήραμε εδώ τα λοιπάσματα. Επαναλαμβάνω, ο πρωθυπουργός ήταν τότε ακόμη ο Γέρος. Ναι, το 60 τόσο. Είχε πέσει ο Καραμαλής. Ναι. Και τώρα δες, μου λέει, είμαστε εδώ με τα κουμπούρια όλοι. Διότι δεν μπορούμε να ανασάνουμε. Θέλω να πω και οι μεταβολές που υπάρχουν στην κοινωνία, γιατί είδα και την αγανάκτηση εκεί πολλών ανθρώπων. Εγώ μου λέει, χάσα κόσμο, πεθάναν άνθρωποι κτλ. Μια σειρά θεμάτων η οποία είναι περίπλοκη. Και ποτέ δεν είχαμε και επιπτώσεις πάνω στο θέμα αυτό. Δηλαδή, ποιες είναι οι επιπτώσεις τελικά σε αυτούς, στους πολίτες. Σε όλη τη Καβάλα, όχι μόνο τη Καβάλα. Με ποια λέξη ξεκινήσαμε. Επιδημιολογική μελέτη. Με ποια λέξη ξεκινήσαμε. Πεταξάμιν το λαϊκισμό. Λοιπόν, πάνω στο λαϊκισμό εμείς δεν κάνουμε στο τέλος, γιατί είναι μια κουβέντα δύσκολη αυτή που λέμε όχι, τώρα. Όχι, λέω πόσο επικρατεί στην κοινωνία. Το είχα σκεφτεί αυτό όταν οι αγανακτισμένοι τρέχανε τότε εκείνη την περίοδο στις πλατείες και αντιδρούσαν στα πάντα, επί νομίζω κυβερνήσεις Σαμαρά, έτσι. Ξέρετε τι μου είχε πει κάποιος και το θυμάμαι πολλές φορές. Μου λέει, βλέπεις στην πλατεία όλους αυτούς εδώ που φωνάζουν γι' αυτό, για εκείνο, για εκείνο. Αν μπορούσες να τον φωνάξεις εδώ επάνω και να του τάξεις για το παιδί του, όχι μόνιμη θέση, ένα εφτάμινο με αντάλλαγμα να μην ξανάρθει. Όλοι αυτοί εδώ, λέει, κατηδίαν θα κάναν κολοτούμπα. Το ίδιο λοιπόν σκέφτηκα πολλές φορές στις περιπτώσεις αυτές που είπατε. Υπήρχαν αντιδράσεις. Ναι, χάσαν ανθρώπους, καρκινοπάθειες, καρδιοπάθειες, θέματα υγείας. Αν τον καθέναν από αυτούς
του έταζες μία θέση στα λοιπάσματα τότε που ήταν οικονομικά ανθυρή αυτή η θέση, θα ξαναπατούσες σε κινητοποίηση. Όταν δηλαδή δεν είσαι πεπισμένος κατ' ουσίαν και δεν το έχεις αποδεχτεί ποια θέση θα πάρεις και άγεσαι και φέρεσαι από τα συνθήματα του ενός και του άλλου. Όπως είδαμε τον πρωτοφανή διχασμό στη Χαλκιδική με το Χρυσό, όπου εκεί ήταν σχεδόν 50-50. Ξαπλά δεν χρειάζεται να πούμε ότι. Ξέρετε πόσοι από αυτούς που ήταν αντίθετα εργάζονται τώρα στο Χρυσού και έχουν κάνει μόκο. Έκλεισε το θέμα. Θα μου πεις, παίζεις με τις ανάγκες του άλλου. Εντάξει. Νομίζω ότι δεν πρέπει να βάλουμε και όλο τον κόσμο βέβαια στο ότι όλοι θα ήταν έτσι, δηλαδή σε οποιονδήποτε τάξη. Αλλά... μεγάλη πλειοψηφία. Αυτό που λέω πιστεύω πάντα. Ο Μέναδρος Μανάκης προφανώς αναφέρεται σε αυτά τις μεγάλες οικογένειες, γιατί αυτές οι περιοχές έχουν κάποιες μεγάλες οικογένειες που έχουν τους αρχηγούς, που αυτοί δίνουν τη γενική γραμμή. Απλά λέμε πάντα ότι. Και το Σαρακατσάνι το έχουν αυτό, έχουν τους αρχηγούς. Υπάρχει ο σεβασμός ακόμα στους παλιούς, στους μεγάλους, όπου ο μεγάλος, ας πούμε, λέω ότι έχουμε τον Χριστάκη τον Γκάκη, είναι παιδί μας δηλαδή. Και λέω ο μεγάλος, υπάρχει ένα σεβασμός. Ενώ πια όταν πας σε ένα αστικό μοντέλο, ας πούμε, στην Καβάλα, βλέπεις μια οικογένεια πενταμελής, τετραμελής, ο καθένας ψηφίζει άλλα πράγματα. Αυτό δεν υπάρχει σε μια οικογένεια Σαρακατσάνων, έτσι δεν είναι, δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Ακούω τώρα, ας πούμε, στην Καβάλα, τι ψήφισε, ας πούμε, αυτός, ναι. Αυτός το Μαρινάκι, αυτός το Γάκη, αυτός τον Ιωσιφίδη, αυτός τον Παπαδόπουλο, αυτός την Τζανάκα. Καλά, άλλο, πέντε, όλοι πέντε διαφορετικά ψηφίσατε. Ο καθένας κάτι άλλο. Σιγά σιγά αυτά όμως. Απλά λέμε ότι. Όλα αυτά τείνουν να εκλείψουν και νομίζω ότι. Εντάξει, πάντα θα υπάρχουν άνθρωποι που θα δέχονται το τάξιμο και θα υποχωρούν σε κάποια θέματα, αλλά το ζήτημα είναι το κατά πόσον τελικά ενημερώνεται η κοινωνία, γιατί ο λαϊκισμός ξεκινάει εκεί που σταματάει η πραγματική πληροφόρηση του κόσμου. Ναι. Ο κόσμος δέχεται εύκολα ό,τι του υποσχεθείς, γιατί δεν είναι ενημερωμένος και καλά πληροφορημένος για τα ζητήματα που τον απασχολούν. Ζητάει η ροή μας 2 λεπτά διάλειμμα για να πάμε στο κλείσιμο με τον Χρήστο Γκάκη και με τον Μέναδρο Μαρινάκη. Οπότε θα δώσω μια τελευταία διαφημιστική ανάσα για να κλείσουμε να κάνουμε τον επίλογο της κουβέντας, η οποία έχει ιδιαίτερο, θα λέγαμε, ενδιαφέρον, διότι πιάσαμε θέματα τα οποία πονάνε τον μεσοπολίτη, όχι μόνο της Καβάλας, όλης της περιφέρειας. Στην αποφώνηση της εκπομπής, το κλείσιμο, να ευχαριστήσουμε βέβαια τον κύριο Βασιλιάδη για τα όσα δημοσκοπικά ευρήματα μας έδωσε, τον κύριο Παθανασίου για την ανάλυση που μας έκανε, την εξαιρετική, με τον κύριο Πολίτη, τον Άβαρχο, που δώσανε τις πτυχές της γαλλικής κοινωνίας, τον Χρήστο Ντογάκη και τον Μέναδρο Μαρινάκη που ήταν εδώ. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε μια κουβέντα για το κλείσιμο, έχουμε από ένα λεπτό ως επίλογο. Κύριε Μαρινάκη, σκηνήσω με εσάς για να κλείσει ο κύριος Γκάκης. Καληνύχτα σε όλους τους. Σήμερα ήταν ωραία μέρα, Κολύμβη. Ήταν μέρα Κολύμβη, έτσι. Ναι, που είχαν την υπομονή να καθίσουμε μέχρι αυτή την ώρα. Όσοι πάνω στο θέμα είχε ενδιαφέρον και το ενεργειακό μετά που πιάσαμε, το οποίο έχει τις δικές του ιδιομορφίες. Ότι η Γαλλία θα ψηφίσει υπέρ της Ευρώπης και σαν Έλληνες, να πούμε και υπέρ των Ελλήνων. Γιατί πραγματικά ο πρόεδρος Μακρόν έχει αποδείξει ότι είναι ένας φιλέλληνας πέραν των. Συμφερόντων που έχει η Γαλλία από την Ελλάδα σε επίπεδο εξοπλισμών, σαν κουλτούρα, σαν πολιτικός πολιτισμός, δεν πάβει να είναι ένας φιλέλληνας. Μάλιστα. Ναι, κύριε Γκάκη. Και εγώ με τη σειρά μου αυτό θέλω να πω, ότι αν και από ό,τι φάνηκε και από ό,τι είπαν και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ίδια γνώση για τη Γαλλία επειδή ζουν και εκεί. Εμείς οι δύο δεν ήμασταν από τη Γαλλία. Η πιο μακρινή από τη Γαλλία, εμείς οι δύο ήμασταν. Ναι. Ότι θα εκλεγεί ο Μακρόν. Και δεν θα τεθεί ζήτημα σχετικά με την ευρωπαϊκή προοπτική της Γαλλίας. Σε κάθε περίπτωση, εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο λαϊκισμός είναι αυτός ο οποίος δημιουργεί προβλήματα και όπως είπαμε και πριν, ότι η σωστή ενημέρωση των πολιτών είναι το βασικό κλειδί για να αποφεύγουμε φαινόμενα με ακρότητες και λαϊκισμό. Δυστυχώς, πάντα θα υπάρχει άσχημη οικονομική συγκυρία, η οποία είναι το κύριο εφαλτήριο και το που δίνει βήμα σε. Δίνει βήμα σε ανθρώπους ώστε να μπορέσουν να λαϊκίσουν και να παραπλανήσουν τον κόσμο. Δεν θα μπορέσει κανείς ποτέ να τα αποφύγει αυτό. Mm-hmm. Το ζήτημα είναι να μπορέσουμε πάντα και εμείς, η τοπική αυτοδιοίκηση, οι κυβερνήσεις και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, να διασφαλίσει ότι το εισόδημα των πολιτών θα είναι τέτοιο ώστε να μπορεί ο κόσμος να διαβεί αξιοπρεπώς. Αυτό νομίζω είναι το κλειδί για μένα για να αντιμετωπιστούν όλα τα φαινόμενα με ακρότητες. Μάλιστα. Ευχαριστώ θερμά λοιπόν και τους δύο που ήταν στο στούντιο. Ο Στέλος Αγγελαράκης, ο οποίος
ευνίδιος, θα έλεγα, βήχας τον κράτησε για λόγους ασφαλείας, διότι πάντα εν ώψη του COVID όλοι κρατάνε αυτό το 48 ώρες όταν υπάρχουν κάποια συμπτώματα, να ευχηθούμε περαστικά. Και όλους όσους συμμετείχαν στην εκπομπή, από όλους εμάς ευχές για ένα καλό ξημερώμα, κύριε Σακίδη.